Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Δε καλά λίστη. Καλά λίζα, δε καλά λίζα μόρ, όσα σου το δουν. Δε καλά λίστη. Άιντε, άιντε, κάλτσα, έλα, έλα, φαγώθηκες δύο εβδομάδες. Φαγώθηκες, θες να δεις μπάλα καλοκαίρι, θες να δεις μπάλα καλοκαίρι, θα τη δεις την μπάλα το καλοκαίρι, αλλά δεν μασάμε. Έλα, πουλενάρα μου, άιντε, καλημέρα να δώσεις τον κόσμο σήμερα. Καλημέρα, πασά μου, τι κάνεις. Σε ποιο μοιάζεις? Σε ποιον? Είναι κάτι βόδια να πούμε που. Αυτό που έλεγα. Ναι, ναι, αλλά αυτό που έλεγα. Έξω τώρα από... πάλι αυτό θα πει. Φωνάζει από μένα, σε σκίσω. Ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Ναι. Στο φόρμα εγώ μπήκα και διάβαζα. Δεν μασάς, ρε φίλε. Πάω και εσύ, τι θα κάνουμε κάτι... τώρα. Την γυφτιά την έχεις μέσα. Ε, την έχω, τι να κάνω, να μην πουλήσω λίγο μαγιά. Αλβανικό τραγούδι πρωί-πρωί. Αφού το χορεύεις στο Τσακίρκεφ. Τι κάνεις, κάνεις. Αλβανιά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά λέω. Καλημέρα, θα πεις όμως, τι έφερες, καινούργιο πίνακα. Όπου, όπου, οργάνω, παιδιά, δεν υπάρχει σήμερα. Παιδιά, έχει γίνει coach rap πλέον. Πρέπει να το βγάλω, γιατί μου είπες να τα βγάλω φωτογραφία να τα ανεβάσω αυτά. Είναι τεχνικός εδώ πέρα, έχει φέρει σαν τον Φερέιρα αυτά τα μαγνητάκια. Ε, σε γήπεδο ποδοσφαίρου θα κάνουμε αναλύσεις. Ο Φερέιρα δεν φέρει, πρέπει να φέρει. Πού το ψώνεις αυτό εδώ πέρα? Δεν είναι. Πού? Μου το έδωσε ένας προπονητής. Δώρο στα γιορτή μου. Ποιος? Ο Αλέφαντος. Ένας Έλληνας προπονητής. Παντελίδης. Δεν μπορεί. Μπορεί. Πλησίασε. Παγώθηκες, ρε παγάσα. Δηλαδή, με το που έγινε η κλήρωση, να ξέρεις, 100.000 κόσμο εσένα σκέφτηκε. Γιατί ρε παιδιά, τι άλλο θέλω. Και χθες είδα. Κάθισα να δω τον Άγια. Τον είδαμε, θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε. Τι γιατί. Γιατί ρε φίλε, είτε. Σας έδειξε ο Δόνης στον δρόμο πώς θα πρέπει να παίξετε. Ο Δόνης τι, αφού έπαιζε ο Άγιας με 6-10 άλλοι 11. Δεν έπαιζαν όλοι. Εντάξει, οι μισοί παίξαν λίγο. Γιατί αν παίζαν όλοι θα κέρδιζε ο Άγιας, νομίζω. Α, δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω. Στήθηκε ο μεγάλος Δόνης, να πούμε. Α, μεγάλος Δόνης. Στο 4-3-3 και μετά στο 5-3-2 μετά το 70 έκλεισε τις πόρτες. Γιάλης ο Μπουζούκης στο μάτι. Πριν 1,5 χρόνο νέος είπα ότι είναι ο νέος Δωμάζος ο Μπουζούκης. Πριν 1,5 χρόνο και με λέγανε κάτω η Ιεροσυλία. Κάτω έτσι λέγανε. Η Παναθηναϊκή. Ναι, εντάξει, ο Δωμάζος τον έχω ψηλά. Εντάξει, να κάνουμε. Δωμάζος τον έχω ψηλά. Θα βγει και νέος Δωμάζος. Πώς θα γίνει. Θα βγει, εγώ σε είπα, πάρ τον. Ποιον? Δώσ' τον Ουάρντα εκεί, πάρ' τον Μπουζούκη. Πούλα τον Μπέλκα.
Πουλά τον Μπέλκα. Τώρα είναι αργά. Γιατί είναι αργά, ρε. Ιούλιο έχουμε ακόμα. Βρε αργείς, βρε. Η Μανατζαρέλη έχουμε ακόμα 1,5 μήνα. Βρε αργείς, βρε. Δεν αργώ, μια χαρά. Άκουσα. Δώσ' το φελό τον Νουάρντα εκεί. Τον Νουάρντα με χαρά το δίνουμε. Πάρ το μπουζούκι και πουλά τον Μπέλκα. Τι να τον κάνει τον Μπέλκα. Τον θέλω φέτος. Τον Μπέλκα φέτος που είναι ο τόπλο μου. Ποιο όπλο. Το όπλο μου είναι φέτος ο Μπέλκα. Θα το βάζει καθαρό ήμο δεύτερο επιθετικό. Φέτος θα το διώξει. Σόπα. Τι σόπα. Και ο Μπίζεσβαλ που θα παίζει. Αριστερά. Πήρα τέξι εξτρέμ για να παίζει έξω αριστερά ο Μπίζεσβαλ. Ναι, μια χαρά. Και τον Μπέλκα να του δίνετε ψίχουλα. Θα φύγει κάποιο από του εξτρέμ, να ξέρει. Ψίχουλα. Δεν με ενδιαφέρει εσύ τι. Στραβά Αρμενίζιο Γιάλο. Μπορούν να παίζουν μπαλίτσα. Κουλιανέο, στραβά Αρμενίζιο Γιάλο. Γιατί Αρμενίζιο. Ναι, αυτό σε λέω. Έπεσα με τον Άγιαξ τώρα και πήρα το πάρξε. Ξέρει τι είχε καταφέρει αυτό ο Πάουκ φέτο. Τι έκανε αυτό ο Πάουκ. Επειδή δεν έχανε πουθενά. Δεν έχανε. Ακριβώ και επειδή πονούσαν. Χάρηκαν όλοι επειδή κληρώθηκε με τον Άγιαξ. Θα τον περάσω και τον Άγιαξ. Με τρελαίνετε τώρα. Θα τον περάσω τα Ελί και τον Άγιαξ. Φωνάζει τον μπράβο του Γιωργάκη από μακριά. Έλα, δεν πειράζει. Θα σε σκίσω, ρε. Α, μπράβο. Έλα, μπράβε του Γιωργάκη, σε σκίσω. Πάνε να δίνει τον μπράβο του Γιωργάκη. Πρέπει να το πω όσε πιθανότητε είχε να το βρει να τρέλα τώρα, είσαι από πάνω. Γι' αυτό ήθελε τον Άγιαξ Μπαχάσα. Τι γι' αυτό ήθελε τον Άγιαξ. Καλά είναι η Τούμπα. Γιατί είσαι τελειωμένο. Έχω κάποιε ελπίδε. Γιατί είσαι τελειωμένο. Και θα το παλέψω. Από τη στιγμή που πήραν οι Έλληνε Euro, δεν είσαι τελειωμένο καθόλου. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Τη άρεσε. Πολύ. Nothing is impossible και δεν σημαίνει φυσικά και ο Μάρ. Ποδόσφαιρο είναι και πόσο μάλλον τώρα που είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάντω που άγιαξε δεν έχει ανοίξει κάτι. Σε μια μέρα μέσα. Ναι, έφαγα ζάτ πολλά. Όχι. Η τσίρλα συνδυάστηκε. Συνδυάστηκε με την αισιοδοξία. Καλημέρα, παιδιά, μην τρώτε για λίγο. Με την αισιοδοξία. Ναι. Δηλαδή, τρώτε μια. Κριάδα. Μια κριάδα φάγαμε. Ναι, ναι. Κριάδα φάγαμε. Βλέπετε, φίλε, το κάτσε. Βλέπετε τον Dolberg Center for εχθές. Παίρνετε θάρρο να πούμε. Έχουν και άλλου. Έχουν και τον Χούντελαρ που παίζει νωρί με τον Όφη και έβαλε. Πόσο χρόνο είναι ο Χούντελαρ. 37, πώ το λέω. Άμα δώσατε 2 εκατομμύρια σε αυτόν τον Αρκουδιάρη, τον Βαρέλα, να μην μπορεί να 37χρονο. Θα τον καταπιεί. Θα τον καταπιεί. Άντε να το δω το. Θα τον καταπιεί. Άντε να το δω πάντως το. Το γορίλα να πούμε τώρα. Ναι, γιατί. Που θέλει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Θα τα έλα μπράβο τώρα. Περιμένει να κάνει κέρδη πάλι. Όχι, το Χούντελαρ περιμένω να φάει. Ποιο Χούντελαρ δεν παίζει ο Χούντελαρ με τον Πάου. Πού δεν παίζει. Δεν παίζει με το ψευτοενιάρια θα παίξει με τον Τάτη κανονικά. Με τον Ντόλμπερκ με αυτού θα παίξει. Ο Ντόλμπερκ ψευτοενιάρι είναι. Ο Ντόλμπερκ είναι κανονικό εννιάρι. Ένας, μα πάει ο Ντόλμπερκ να μου κάνει κηδεία τώρα. Έλα βρε τώρα. Ο Λάμπρου είναι. Ένα γαλανομάτη Κλάου είναι ο Ντόλμπερκ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Α, δεν σ' αρέσει ο Ντόλμπερκ. Παρτό είναι. Εμένα πάντως επειδή μου αρέσει να βλέπω την αντίδραση του Ντόλμπερκ. Για Άγιαξ παραφωνία είναι ο Ντόλμπερκ. Άγιαξ τώρα. Ποια μου αρέσει. Ένα ορισφαγό. Στον Πάοκ δηλαδή αν τον έπαιρνε στον Ντόλμπερκ θα έπαιζε βασικό για ο Ακμ θα έπαιζε. Για να μαλώνανε ποιο θα παίξει. Τι μου λε για τον Ντόλμπερκ τώρα. Ναι. Δεν τρελαίνομαι. Ο ένα είχε 6-20 εκατομμύρια και ο άλλο κάνει. Έλα με τον Κοροβέτσιο και δεν μπόρεσε να βάλει γκολ τώρα. Σε με καημένα τώρα με τον Ντόλμπερκ. Να, και εσύ πήρε τα πάνω σου τώρα. Τον Μπούγκουρα τώρα είχε 1,80. Ούτε ένα 80 center back, 1,77. Έλα καημένα τώρα με τον Μπούγκουρα τώρα ο Ντόλμπερκ. Α παρατήστε με τον Άγιαξ. Το βγάλει άγνωστο και τον Άγιαξ τώρα. Δεν είναι Άγιαξ. Αλλά όχι να τρομάξαμε δίρια με κάτι σε δίρια. Με αυτό λέω πουλάω τρέλα. Ξέρει αν ποιο μοιάζει ο Άγιαξ. Ένα γομάρι. Γομάρι. Ναι, γομαρό όμως. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος είναι απροπόνητος. Α, πιωμένος. Έχει πιει μπύρες. Και κυκλοφορεί με σαγιονάρες. Και χαρά. Κάτσε μην με λες χαζομάρες. Με σαγιονάρες. Μητσούκο. Γομάρι, απροπόνητος. Δηλαδή, μπορεί να πάθει έμφραγμα στον καυγά πάνω. Είναι καλή περίοδο που το μπορεί να σου δώσει μια μπουνιά σε σκοτώσει, αλλά από την άλλη μεριά. Μπορεί να μην προλάβει σε πετύχει κιόλα. Μπορεί να μην σε προλάβει, υπάρχει κανένα έμφραγμα να πέσει κάτω. Όχι έμφραγμα, γιατί Κωνσταντίνε, τι έμφραγμα να πάει. Δηλαδή, η ομάδα που παλιού πάει τελικό Champions League θα πάθει έμφραγμα τώρα. Απλά μπορεί να μην έχει βρει γιατί, συνοχή γιατί ακόμα. Γιατί μοιάζει ο Άγιαξ. Ναι, με ένα γομάρι που πάνε σε έξυπνο. Καλά, μην παίρνουμε αέρα χθε που δεν έχει. Ένα γομάρι που πάνε σε έξυπνο σαν το δόνι, μπορεί να το ξαπλώσει κάτω. Κοίτα να δει πώ θα κούμποσε. Έφερε και το 1-2 πανεϊκό θε. Πώ θα κούμπο. Πάντω εγώ είδα αντίδραση. Πέταξε το μαυρομάτι, το μαυρομάτι τρίτο στόπερ τον Λαζέρ. Τον Αχιλέα που έσυγε και κλήρωσε. Πιάς το μαυρομάτι κλήρωσε. Πήγε να κάτι κλήρωσε με τον Άγιαξ ήρθε. Ρε φίλε εγώ ένα δεν μπορώ να καταλάβω. Με μαυρομάτι τρίτο στόπερ. Ναι, δεν μπόρεσε να κάνει φάση, άκουσα την περιοχή σου τάρανε εδώ. Ρε χαλαρός ο προπονητής, άκουσες τι είπε. Παιδιά λέει κοιμηθήκατε χθες το βράδυ, πώς παίξατε έτσι. Όχι, παίξαμε με την ομάδα του Δόνη, ο οποίος είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Φαγώθηκες με τον Δόνη. Πήρε τα παιδάκια και έκανε ομάδα. Τον είδα τον Δόνη πάλι, τον είδα το δεύτερο γύρο μου. Πορεία υποβασμού έκανε. Άντε, θε να ακούς τώρα. Τον Δόνι στο με τον Δόνι. Ναι. Άνοιγε ποδαράκια. Άνοιγε ποδαράκια. Έξι βαθμοί στην Τούμπα και στο Άκα ποδαράκια. Άστον τον Δόνι. Πάντως ο Παναθηναϊκός. Άνοιξε ποδαράκια. Με πας εκεί. Το φιλαράκι σας ο Παναθηναϊκός. Άστον τον Δόνι. Αφιλαράκι μας. Εμπτή. Ο Δόνις φιλαράκι όμως.
Προπονητικά τον εκτιμώ. Α, εντάξει. Α, προπονητικά τον εκτιμώ. Λοιπόν, πάρα πολύ. Εγώ πάντως μπήκα στο φόρουμ των οπαδών του Άγιαξ ναι. μέσα στο Facebook και χώρια που είδα του Παοξίδε εκεί να ξεσαλώνουν. Ναι, αλλά δεν κλαίγατε και οι δυο. Και του Άγιαξ κλαίγατε και εσεί σα αδικήσανε. Είχα το σταυροστρομνί ναι. στο μάτι που εδώ πέρα τη Επταλόγου. Σα αδίκησαν στην UEFA, σα βάλανε επίτηδε. Κλαίγαν του Άγιαξ γιατί. Λέει δεν γίνεται, λέει, εμεί ολόκληρο Άγιαξ με 4 Champions League να παλεύουμε και να ρισκάρουμε την είσοδο στου ομίλου και να μπαίνει ο τέταρτο τη Ιταλία και τη Ισπανία μέσα. Να παίξετε. Ε, τι να παίξω, όχι, έχουν δίκιο. Ναι. Πρωταθλητής Δαμπλούχος Ολλανδίας ο Άγιαξ με πόσα Champions League. Αν έμπαινε μέσα κατευθείαν να παίξει εσύ με τα λιμά. Να βρει κάτι η UEFA ναι. να το κάνει λίγο πιο δίκιο. Δεν γίνει να μπαίνει η Χετάφε και η έτσι και να μην φέρει. Δεν μπορεί ο γιο, αυτό θα έκανε. Α, και αυτό. Καλά, μόνο εγώ κακά και κλήρωσε. Πώ θα κατάφερε σε κουσάντα. Ναι, κλάψα. Όλοι άλλοι μια χαρά, δηλαδή πούδρα. Σα δικήσανε. Δεν με νοιάζει, ρε, πάω και με θα το παλέψω, ρε. Σα δικήσανε. Πρέπει να το παλέψω. Φωνάζει για να πάρει εσωτερικό θάρρο η αδερφή σου, τα άμαθα αυτά. Όχι, μόνο ψυχολόγο. Αφού και εγώ ψυχολόγο. Τι είναι και αντιπίστευτο. Δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε. Του Χάρβαρντ. Και τώρα τι γίνεται, δηλαδή γιατί, τώρα πάω κάγια που ικανοποιήθηκε το θέλω σου. Θα έρθει εδώ ένα-ένα. Ένα-ένα εδώ. Αμαθία ένα εδώ, αντίο ζωή. Γεια σα. Αμαθία ένα-ένα εδώ. Εδώ πρέπει να έρθει η 0-0. Ή να κερδίσω έσω με ένα σκορ, να κερδίσω. Πολύ ναι. γύρω-γύρω τον είδα, πολύ soft τον είδα τον Άγιαξ. Ε, κάτσε, μην βγάλει αυτό, σου λέει. Μπορεί να κάνει και μπλόφα χθε ο άλλο. Ήξερε ναι. ότι πήγαν να τον δούνε. Ναι, τα ναι. ήξερε όλα ότι είμαστε γύρω-γύρω στην Ολλανδία. Ναι. Εντάξει, πάω Άγιαξ, έτσι παιχνίδι το οποίο θα ο το γουστάρει εσύ. Εμεί θα το γουστάρουμε. Ο ένα το center back, ναι. αυτό τον Γκάρελ ή την Κάρελ που λέει δεξιό στόπερ, ναι, ναι. δίπλα στον Μπλιντ. Αυτό τον είδη κάλλη 21 χρόνια. Αυτό τώρα τον πήρανε ρε. Άμα τον φέρνανε στον ΠΑΟΚ. Ε, τώρα τον έφεραν. Νομίζω ότι χαίρεφε πρέπει να τον πούμε. Δουνιά θα τον κρεμάγαμε. Άστον. Αυτό να. Ένα άλλο τεστ αριστερό μπακ 18 χρονών. Εντάξει, πιτσίρι. Μόνο η μάνα του με τον πιπερό δεν ήταν. Γιατί να σε περάσει αυτή η ομάδα. Φίλε, αυτοί οι δύο που πρόσεξε, πρόσεξε. Αυτοί οι δύο δεν θα παίξουν με μένα όμως. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν ξέρω τι θα παίξουν. Μην τρελαίνεσαι. Έβαλε 3-4 ένα τερματοφύλακα μαύρο. Τον περσινό τον Ανανά. Εντάξει, μια χαρά είναι ο Ανανά. Τον μαύρο τερματοφύλακα τώρα. Ο Άγιαξ η αξία του στο χρηματιστήριο είναι 372 εκατομμύρια. Δεν σε νοιάζει. Λοιπόν. Ο Ντόλμπερτ δηλαδή πόσο κάνει παραπάνω από τον. Ο Ντόλμπερτ τον έχει 18 εκατομμύρια αξία. Πώς έχει? 18. Ο Άκμον πώς έχει? 3,5. 3,5. Ναι. Και εγώ προτιμώ τον Άκμον. Και εγώ προτιμώ τον Άκμον. Έλα ρε τον Ντόλμπερτ. Ποιον είπε για τον Κικ Πιέρ, αυτόν τον 19χρονο. Αυτόν τον πήραν από την Χένεν Φέιν φέτος. Ναι. Είναι Ολλανδοαμερικάνο. Και για αξία 4 εκατομμύρια. Αυτός, δηλαδή γελάει ο κόσμο. Αυτό δεν βρήκε ακόμα την κοινωνιολογική του. Σωστό, σωστό. Ταυτότητα να ποιον άλλον είχε. Ποιον άλλον. Έχει τον Ντάνι Μπλιντ που είναι παιχτάρα. Εντάξει, ο Μπλιντ παιχτάρα. Νέλτμαν δεξιμπακ. Ποιον είχε, ποιον. Νέλτμαν, πώ λέγεται αυτό. Δεξιμπακ. Ναι. Καλό. Καλός. Ένα πολύ καλό εξάρι το Βάντεμπιλτ. Ταλιαφίκο έπαιξε χθε. Όχι. Δεν έπαιξε. Αυτό σε λέω. Η καλή δεν παίξε. Μαστραουί έπαιξε. Όχι. Τι λέμε τώρα. Αυτοί δίνουν η δύναμή του. Μαστραουί, Ταλιαφίκο είναι τα μπακ του. Σαν να λείπει τον μπακ. Βαρέλα. Πιο βαρέλα τώρα. Εντάξει, είναι μεγάλε απώλειε. Ένα να πούμε δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό. Κάτσε με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε τα φάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκό είναι φαβορή για την πεντάδα. Άστο τον Παναθηναϊκό. Το περνάει τον Άρη. Μάλλον τον περνάει, ναι. Το αλλάζει τα φώτα. Τον περνάει γιατί πήρε και Ζαχίτ. Ο Ζαχίτ. Πεχτάρα με. Όχι στο περ, χάφι. Το χάφι το Ζαχίτ. Ναι. Μεγάλη πεχτάρα. Αναγκάστηκε ο Πουέλ να το διώξει. Θες να το δώσει δανεικό γιατί μειώθηκαν οι ξένοι στην Κύπρο. Κουρμπέλι, Δόνι, Μπουζούκι. Δεν Βρε, δεν θέλει ο κόσμο. Άσε τώρα εδώ να μιλήσουμε για τι να μιλήσουμε. Τι για τον Κουρμπέλ και τον Δόνι, πώ κατέβηκε πρωί-πρωί. Α, τον Παναϊκό. Εδώ έχουμε άλλα πράγματα να πούμε. Ο Παναϊκό, ναι, εσύ τι λε, τον περνάει τον Άρη. Του αλλάζει τα πετρέλαια. Του αλλάζει τα πετρέλαια, ναι. Και δεν έχει και μείον 6. Αν πετάξει τον Χατζηγιοβάνι στα σκουπίδια. Ναι, και να πάρει και τον Ουάρτα. Χατζηγιοβάνι έξω, άμα μέσα ο Ουάρτα. Ναι. Με Χατζηθεοδωρή, δεξιά Μπουζούκι, δεκάρι, Μακέντα Φόρ. Ναι. Κουρμπέλι, Δόνι, τι θες πίσω. Εκεί που τον Παναθηναϊκό τον φοβάμαι. Στα στόπερ. Στα στόπερ με τον Μπούγκουρα. Και πήρε τώρα τον Νούνιες. Πήρε και Νούνιες. Και πώς τον λένε τον άλλο το σέντερμα Μαυρομάτι. Μαυρομάτι. Ήθελε εκεί μια σέντερμα. Ε, άμα πήρε και εκεί. Δεν πήρε χθε, δεν λέγαμε τελείως. Πήρε τον Νούνιες. Όχι, ο Παναθηναϊκός με τις κινήσεις, με Νούνιες, με Ζαχίτ. Αν πάρει και κανένα δανεικό Ουάρτα. Πεντάδα στο ρελαντί θα βγει. Α, καλύτερα μην πάρει δανεικό Άρτα, μην έχουμε τα πρεσινά. Τι θα κάνει. Τα ανοίγει τα ποδάρια δεξιά και αριστερά. Τι τα ανοίγει τα ποδάρια. Τα άνοιξε στον Όφη να σου δει, τα άνοιξε σε σένα, άστο. Ποιο, ο Άρτα. Ο Παναθηναϊκό ρε. Παναθηναϊκό άνοιξε. Μου γίνε βάνα μπάρπα στα γεράματα. Άμα δεν έχει λεφτά, ρε φίλε, έτσι κάνει. Μου γίνε βάνα μπάρπα στα γεράματα, βρε τώρα, βρε. Δηλαδή και τώρα έχουμε πάω κάγια να πούμε 6 του Αυγούστου, εδώ 8 η ώρα στην Τούμπα. Θα είσαι εδώ. Θα είμαι εδώ. Ναι, γι' αυτό με κράτησα να είμαι εδώ σε αυτό το μάτς και μετά φεύγω την επόμενη μέρα. Εμένα με κράτησαν μέχρι το τέλος. Εσύ αγόρι μου θα πας Σαντορίνη εκεί να βλέπεις μόνο στο Λιβασίλωμα. Μαζί με τους Κινέζους θα πας και τους Ιάπωνες εκεί αρχές Σεπτέμβρη. Και εγώ αρχές Σεπτέμβρη θα πάει, είναι τέλεια περίοδος. Να ξέρεις. Να βλέπω Ιάπωνες το αυτό. Όχι να βλέπεις Ιάπωνες, είναι τέλεια περίοδος. Βέβαια εκείνη την περίοδο μπορεί να σκάσει και το ηφαίσιο με σένα. Εκεί. Ιάπωνες και Κινέζους θα έχει εκεί. Χαμός. Ένα αφήσω τρίχα τότε. Άσε τι. Κινεζίλια. Φίλε, άμα δείτε το κινεζάκι τρίχα εδώ και εδώ να βγαίνει. Μην πα
κτενίδι, πώς το λένε αυτό να. Το κτενίδι, κτενίδι. Μην μη πας εξηρείς εδώ, άσε την τρίχα να βγαίνει έξω. Σαν τη ζουμπουλία, άσε να βγαίνει. Να βγαίνει τρίχα, έτσι και σε καμακώσω και σε δουν τα κινεζάκια με τρίχα έξω από το πλουζάκι εδώ πέρα. Να πάρω και μια φακαντόρο. Σαν πισκοτολούκουμο θα σε βλέπουν. Να πάρω και μια φακαντόρο. Φακαντόρο, βγάλω τη χρυσή, τρίχα έξω. Κάνε χρυσό ρολόι. Χαλάζιο μάτι κιόλα, εσύ πω είσαι χαλαζοπράσινο. Μπραντ Πιτ θα σε βλέπουν. Ο Μπραντ Πιτ θα είσαι φίλο. Τα Ιαπωνεζάκια, τα Κινεζάκια θα βλέπουν ραπ και θα τρελαίνονται. Μην πω τι θα κάνω γιατί είναι πρωί. Λοιπόν, το αφήνουμε ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ όμως ανακοινώνει και παίχτη επιτέλους. Γιατί δεν νομίζω να χαλάσει, δεν νομίζω να διασυρθούν πάλι. Μην το πεις. Ναι, να μην το πω, Μην το πεις. Ε, τι να, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, ψάρτη δύο, Ο Κουεντράου ζήτησε και άλλο χρόνο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν τον νοιάζει για τον Κουεντράου γιατί δεν καίγεται και πολύ πολύ για αριστερό. Έχει το Γιαννούλη εκεί. Θα πάρει αριστερό μπακ ο ΠΑΟΚ. Πότε? Πάνε να πάρει τον Τζέφερσον να τελειώνουμε ρε, εσύ που είναι και πιο έτοιμο. Τι είναι ο Τζέφερσον? Το αριστερό μπακ τη πόλη Λισαβόνα. Ναι. Πόσο πάρει... κάνει ο Τζέφερσον? Λίγο πιο φθηνό μπορεί να είναι. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν. Του αφαιρούμε την κατάσταση με τον Κουεντράου. Δηλαδή ο Κουεντράου λέει θα πατήσω κανένα δύο μέρε θέλετε. Βράσει τα χάφ, ναι. Λοιπόν, στα χάφ ο Μπράνταριτ όμω δεν έρχεται. Και όχι γιατί δεν θέλω ίδιο, γιατί Κάλε λέει δεν ξέρω να τον πουλήσω. Θέλω 8, θέλω 6, οπότε θέλω 5. Χτυπήσατε άλλον εκεί. Και χτυπήσαμε άλλον τώρα. Ποιο είναι αυτό? Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε και αυτό να τώρα που χτυπήσατε. Τι άνθρωπο είναι αυτό? Αυτό είναι αγριάνθρωπο. Ναι. Είναι ανθρωποφάγο. Ανοίξει αυτή την κατηγορία. Νιγηριανό. Ωραίο. Σ' αρέσουν οι Νιγηριανοί? Βέβαια. Μπράβο. Για αμυντικά χαφ. 1,90. Ζάχαρη. Δέρνει κόσμο πολύ. Τα πρώτα 10 μέτρα του πόσο τα κάνει. Σε χρόνο δεν τρέχει πολύ. Ναι. Μαρκάρει πολύ. Ναι. Αλλά μπαλαδόρο δεν το λες. Δεν το θέλω. Α, δεν το θες. Όχι. Είναι ο ορισμός. Εγώ μίλησα χθες πολύ ώρα με τον Γιώργο. Κόβει. Μόνο κόβει. Χαμηλά. Ψηλά, χαμηλά, ενδιάμεσα. Όταν πάρει την μπάλα, μια πάσα στα 10 μέτρα. Στα 3 μέτρα, 4 την έχει. Τελείωσε. Την έχει αυτή την μπάλα. Α του άλλου εκεί. Τι άσου. Να βγάλει τα μπακ, ο φόρτα, εξτρέμ. Ο άλλο ο χαφ. Ναι. Ο αυτοάνωσο βάζει γκολ. Άντε πάλι με τον αυτοάνωσο. Φαγώθηκε. Δηλαδή, κάθε μέρα, μα δεν κάνει ένα χτύπημα στον Ντάγκλα Αγούσο, δεν γίνεται. Βρε, καλό παίκτη είναι. Καλό. Ναι. Πεχτάρα για οχτάρι. Ναι. Βάλει έναν αράπη εκεί να τρέχει πίσω στα χαφ. Να μαρκάρει, να κάνει λοιπόν, ένα. Λοιπόν, να σου δείξω λίγο και ψυχονομικά για να με πει πώ σου φαίνεται το παλικάρι αυτό. Για δείξτε τη μάπα του. Θα σου δείξω τώρα τη μάπα, λοιπόν. 25χρονο. Ο Ζάχαρη. Ο Πάουκ τον είχε μαγκώσει και τον είχε δει. Είναι συμπαίκτη του ο Τζίτζα ο Φόη, του θυμάσαι του Ολυμπιακού. Το θυμάμαι, καλώ. Ναι, παίζει μπροστά ο Φόη και πίσω αυτό. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, είπαμε ένα 89-90, 25 χρονών. Αυτό. Αυτό είναι εδώ πέρα. Είναι ορισμό του εξαριού. Κάτσε να το δείξω και σε άλλου. Παντρεμένο, χωρισμένο. Αυτά δεν τα ξέρω για τον Τζίτζα. Αυτά, αυτοί κοιτάξτε. Κροκόδηλο, ή νωρίς παντρεύονται, ή νωρίς παντρεύονται. Ή καθόλου. Ή αργούνε, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Είναι αυτός εδώ ο κύριος, δεν ξέρω αν σου γεμίζει το μάτι. Και το μάτι μου γεμίζει και το φρύδι με γεμίζει. Και το φρύδι σε γεμίζει. Για λοιπόν, κάτσω με τον Κάτσε, ένα 48. Ένα 90 αυτός. Ένα 90. Το ξαναλέω για να γνωρίζω. Πήρα μάτι μου και τον ξέρει καλά. Πηδάει ψηλά. Βρε, στο δεύτερο όροφο φτάνει. Πηδάει, τρέχει, κόβει, ράβει. Αλλά δεν ξέρει μπάλα. Αλλά μπάλα δεν θα το πει ότι είναι μπαλαδόρο. Σε αντίθεση με τον Μπράνταριτ που ήξερε μπάλα. Αλλά δεν πηδούσε τόσο πολύ, ούτε έτρεχε τόσο ρε, πολύ. Κόβει. Κόβει. Τελείες. Και χωρίς βαλέ κόβει αυτός. Κόβει. Ναι, χωρίς βαλέ. Έφυγες. Ναι. Λοιπόν, ας την μπάλα. Αυτός είναι ο ΕΣΥΤ, 4 εκατομμύρια που θα δώσει στη Γάνδη. Πολλά για... είναι για αφού δεν ξέρει μπάλα. Ναι, αλλά έχει όλα τα άλλα, όλα τα άλλα πακέτο. Ναι. Γιατί δεν μου λες, κλείνει. Ο Καμαρά του Ολυμπιακού ξέρει πολύ μπάλα. Λίγα πράγματα. Έτσι. Σε αυτό το στυλ. Σε αυτό το στυλ. Μ' αρέσει ο Καμαρά. Στο πιο ψηλό. Μ' αρέσει ο Καμαρά. Ναι, στο πιο ψηλό όμως αυτός. Καλή, καλή περίπτωση. Τέτοιο να πάρεις. Να τον πάρουμε, να δούμε τώρα γιατί δεν ξέρει. Βάλτε τον μπροστά από τον Βαρέλα και τον Κρέσπο. Πάμε, γεια σου εκεί. Και αριστερό μαρκάρισμα πλαϊνό έχει όταν φεύγουν από τον Γιανούλη. Θα πρέπει να τα προσέξουμε. Όταν φεύγουν από τον Γιανούλη να τρέχει. Θα πάρω αριστερό μπακ. Εντάξει, ρωτάω. Ναι, καλά κάζει και ρωτά, αλλά θα πάρω αριστερό. Τι πόδι έχει αυτό, δεξί αριστερό. Θα σου πω τι πόδι έχει. Ναι, γιατί άμα έχει αριστερό, δεξί. Καλά είναι. Δεξί. Δεξί. Ξέρεις, γιατί η τρύπα την αριστερή μεριά θα είναι εκεί με τον Γιανούλη. Θα περνάει τον Γιανούλη. Ναι. Οπότε, και άμα φέρω κανένα μπακ δυνατό από εκεί. Φέρε από εκεί. Ναι, τι, εντάξει, okay. Λοιπόν, καλή περίπτωση. Αυτό είναι ο Άντερσον Εσιτή. Το θυμόμαστε οι φίλοι του που άκουσαν ένα φιλικό με τη Γάνδη που μα είχε καταπιεί όλου μόνο του. Να και στα χαφ. Και είχαμε χάσει 2-0. Εντάξει, εντάξει, καλή περίπτωση. Τέτοιο θε μπροστά από τα χαφ. Κοίτα, επειδή εσύ κουλιανέ έχει οχτάρι που. Πολλά οχτάρια. Πολλά οχτάρια. Εξτρέμ έχει. Που σκοράρουνε. Όχι όλοι, εκτός από το λιμιό, οι άλλοι σκοράρουν. Άλλοι σκοράρουν. Φορέ έχει σκοράρει. Ναι. Μπακ έχει σκοράρει. Ναι.
στόπερ καμιά κάνει και βαλιά σκοράρι. Α έχω και να μην βάζει. Εκεί να μην βάζει. Δεν βάζει γκολ αυτό. Βάλει ένα Σιώπη μαύρο να πούμε. Δεν βάζει. Άμπραβο, είναι ο Σιώπη ο μαύρο στο 1,90 όμω. Έτσι. Τρέχει, μαρκάρει, δέρνει, τρομάζει. Βάζω και λίγο. Φάουλ κάνει. Εντάξει. Ό,τι θε κάνει, αλλά μπάλα μην μου επίζε τεχνική κατάρτιση και τέτοια. Δεν με νοιάζει εμένα, ρε. Την κερδίζω, την δίνω. Μια πάσα γρήγορη μπορεί να βγάλει μικρή. Την έχει. Μικρή. Την έχει. Τελείωσε. Την έχει αυτή την πάσα. Αυτό είναι ο εσυτή, λογικά και σήμερα. Αναμένει να τελειώσει δηλαδή η μεταγραφή. Αυτό είναι τρέξε μαύρο γιατί θα πεινάσει. Κάπως έτσι. Τρέξε. Ο Ιλούγκα είναι. Ο Ιλούγκα είναι. Πολλά τρεξίματα. Πάρα πολλά τρεξίματα. Χθες έβλεπε πολλά μαζί με την Γκάτ. Μου λέει ο Μάτσος, μου λέει λίρα 100 να ξέρει. Για αυτό που τον θες είναι ο ιδανικός. Στο μαραθώνιο εδώ. Πρώτος. Τα 10 χιλιόμετρα. Πρώτος θα έβγαινε. Πόσα τρέχουν, ξέρω εγώ. 10. Ναι, θα έβγαινε. Θα έβγαινε. Αλλά για μπαλίτσα μην με πει τώρα τσιλικάκια, μαγεία, κάθετη και τέτοια. Θα τα κάνουν οι άλλοι. Δεν θέλω, άμα κόβει δεν θέλω. Εντάξει, αυτό είναι. Τελείω. Το συμπάθησε. Ο ρόλος του αυτό είναι. Άντε να δούμε, θα κλείσουμε κανένα γιατί όλου συμπαθεί τελευταία, αλλά δεν κλείνουμε κανένα. Αυτού που συμπαθούν δεν του κλείνουν. Ναι, με αυτό λέω. Ναι. Τώρα θα κλείσουν τουλάχιστον αυτό. Ο Γιωργάκη του Σαββίδη έκανε να έρθει 3 ώρες τα ξημερώματα. Μπαμπά, δεν κοιμότανε. Ω, δεν κοιμότανε και αυτό ήταν ανάστατο. Με την κλήρωση σου λέει παίρνει πρωτάθλημα ο Πάοκ με Άγιαξ. Δεν παίρνει πρωτάθλημα με Άγιαξ. Έχει προβλήματα στη ζωή του Γιώργο. Γιατί το έχει αϊπνίε. Γιατί ρε μαγάζα. Γιατί ο καθένα έχει το δικό του γολγοτάρι. Ιταλικά μεγάλο βάρο. Ιταλικά, εντάξει, θα πάρει παίκτη ο Παγκάκη. Ξέρει τι είναι ένα. Ναι, αλλά αυτόν ξεφωνίζω αν δεν παίρνει παίκτη. Να ορίστε, τα ακούει. Να το στείλει στον ψυχολόγο, ρε. Α σε αδερφή μου εκεί τα χαπάκια. Λοιπόν, σήμερα ξέρει. Τι αγαπάκια, νερό είναι εκεί τα χαπάκια. Έλα ρε μαγάζα τώρα. Αφού τα πήρε η γυναίκα μου και πήγαμε Αμερική ταξίδι, δεν πήρε χαμπάρι. Την άρεσε για το αεροπλάνο. Σε δώσε ένα μαγικό τέτοιο αν δει, θα θε να κάνει ταξίδια. Θα γίνει ο Ιούλιος Βέρν, θα γίνει. Θα γυρίζει τον κόσμο αεροπλάνο στο τέλο. Τα γεωμεοπαθητικά. Ναι, ναι. Νερό έχουν μέσα. Δεν ξέρω τι έχουν. Εγώ σου λέω ότι η Τζέννη μου δεν ανέβαινε στο αεροπλάνο με τίποτα. Και κάναμε ταξίδι 13 ωρών. Πού θα πήγαινε μόνο σου, θα σ' άφηνε η Τζέννη. Παντού με αφήνει η Τζέννη. Άσε, θα σε αφήνει η Τζέννη. Παντού με αφήνει. Σου λέει μην πάει ο Νίκο μου εκεί πέρα και μπήκε σε γάνα. Σαν σέρνε, ρε παντού. Παντρεμένο με παιδί ενό έτου πήγα Βραζιλία ένα μήνα, ρε φίλε. Δεν έχω τέτοια θέματα. Τα καθαρίζαμε να αρχίσει. Και το μωρό μαζί. Όχι, το άφησε εδώ στην Τζέννη. Α, μόνος. Ένα μήνα ήμουν Φορταλέζα, Ρεσίβε, Μπέλο Οριζόντε, Ρίο Ντι Ζανέιρο, τι να κάνουμε. Ναι. Δουλειά είχαμε, εμείς θέμε. Μου έπεισε εθνική εκεί. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, ρε Κωνσταντίνε. Τελείωσε. Λοιπόν, σήμερα την παγάσα εσύ. Εγώ ρωτάω. Μια ιστορία τον είπα, την έχει κάνει σύρε. Τι θε εσύ, ρε παιδί. Ποιο ξέρει τι είναι το ασανσέρ. Ποιο ξέρει, κάποιοι ξέρουν που να ακούνε όμω και με γνωρίζουν εμένα με το ασανσέρ. Αλλά το ασανσέρ, εντάξει, λοιπόν. Άμα βρει Ούγκρο εδώ, δε, στο βαρδάκι, δεν το κάνει πλάκα, το πετάξει η τάβα. Βρείτε, ρε φίλε. Κολοούγκρο. Είναι κακιά ράτσα. Τώρα δεν ξέρω, θα βγει ο. Πώς το λένε, ποιον είχαμε από τον Πάοκ που ήταν. Ο Κερμανίδης. Ο Κερμανίδης και θα λέει δεν είναι έτσι. Φάλεση. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι όποιο Ούγκρο γνώρισε. Φάλεση. Ήταν περίεργο τύπο. Ο Λόραντ. Το Μάρι μεγάλο. Αλλά, αλλά. Λοιπόν, ξεκινάνε τα διαρκεία σήμερα μόνο ιντερνετικά 5.000. Ο Κερμανίδης τώρα. Σηκώθηκαν οι τρίχες. Με την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο. Γιατί λέτε για τους. Εγώ όσους γνώρισα μαγιάρους ήταν πολύ περίεργη ράτσα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μπορεί να απέτυχα στις περιπτώσεις. Θέλετε στην κατοκινητή και την επικοινωνία σας η γνώμη να μετράει, η δικιά σας γνώμη, να λέτε το μακρύ και το κοντό σας ελεύθερα. Τότε μπείτε στο community, την online πλατφόρμα της Q. Εδώ διαμορφώνεις την Q μαζί με άλλους. Ανταλλάσσει απόψεις, συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις, προτείνει ιδέες και μάλιστα επιβραβεύεσαι και γι' αυτό. Α, και φυσικά να πούμε ότι ενημερώνεσαι για όλα τα hot τεχνολογικά νέα. Θέλετε κι άλλα, μπείτε στο community, community.myq.gr. Θα επιστρέψουμε να πάμε να δούμε τι γίνεται και στον Άρη. Τα υπόλοιπα θέματα από την επικαιρότητα εδώ της πόλης. Θα πάμε σαν πρωτοσέλιδα. Κύριε Λελίδη, τα σέβη μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφουμε μετά τη Σμαράγδα Βασάκου και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Παιχνίδια μπορεί να σταμάτησαν για το καλοκαίρι, αλλά έχουμε παιχνίδια κληρώσεων στο Regency Casino. Car or Cash, κυρίες και κύριοι, να το θυμάστε, γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Για να καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, πηγαίνετε καζίνο με το που μπαίνετε στην είσοδο, παίρνετε τους λαχνούς και αν είσαι τυχερός θα μπορέσετε να διεκδικήσετε μέχρι και 5.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να αλλάξετε αυτοκίνητο. Μπήκαμε δεύτερο ημίωρο.
Rap Cool και Γιάννης Λελίδη σήμερα εδώ στην παρέα μας. Σαν σήμερα, έτσι για να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία, πάω Κάγεξ και Μπαλίτσα, γιατί θα πάμε πάλι στα ευρωπαϊκά να δούμε και τον Άρη και τις υπόλοιπες ομάδες. Κωνσταντίνε, σαν σήμερα πεδίωσε η μεγάλη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τρεις μέρες νωρίτερα είχες δει εσύ. Τρεις μήνες. Άντεξε τρεις μήνες, δεν παγάσα. Συνέδευση την έκανα. Συνέδευση και τρεις μήνες μετά τη τέζα. Τα άθελο πισινός της. Γιατί τα άθελο πισινός. Έπαιρνε κάτι φάρμακα να πούμε και α, έπαιρνε τι, να γίνει νέα ξανά. Κατάστρεψε τα σηκώτια της. Τα ρήμαξε. Τι έκανε. Άρα πήγαινε γυρεύοντας. Μάγκρας. Α, με αυτά τα δω, δίνεις αποκλειστικά ρε φίλε. Αυτά δεν τα ήξερε ο κόσμος ο πολίτης. Έπαιρνε πράγματα για να είναι νέα. Ντοπανιότητος. Ντοπανιότητος. Εφτάνε ρε χωρίς εγώ. Δεν ήταν 63. Ναι, και ναι. Έμοιαζε με 45. Ναι, εγώ από κοντά που την είδα, ας πούμε, ναι. Και άρρωστη, γιατί προφανώς και είχε καρκίνο όταν την γνώριζα. Ναι. Ήταν αν εξαιρέσεις λίγο τα χέρια από το καρπό και κάτω. Ναι. Που εκεί δεν φτιάχνει. Και λίγο το λαιμό που είχε ένα φουλάρι. Ναι. Γιατί αυτές κάνουν το λαιμό, να πούμε. Ναι, το λαιμό καταλαβαίνεις πολλά όμως. Ναι. Και δεν γυμνάζονταν, δεν έκανε ας πούμε προπονήσεις και τέτοια, ούτε ωραία γκόμενα ήταν. Όχι, τσαφίνα ήταν. Ήταν όμως θηλυκό. Κατά φερτζού. Δηλαδή, προτιμάς μια που να μην είναι τόσο ωραία γκόμενα, αλλά είναι θηλυκό. Εννοείται. Από μια κουκλάρα που είναι αντισεξουαλ, να πούμε. Εννοείται. Οπότε η Βουγιουκλάκη που την γνώρισα και εγώ από κοντά και. Είχε τσακπινιά, είχε θηλυκότητα. Είχε το μάτι πως σε κοίταζε. Δηλαδή, άμα ήταν καλά, πιστεύω ήταν όρμα και να πούμε. Άμα ήταν στα καλά, ναι, δηλαδή, εσύ πιπίνει κιόλα. Εσύ μόνο που την έβλεπε, φαντάζομαι, είχε εκεί την ώρα. Ορμέ τρελέ. Αφού είχα μόνιμα ορμέ. Μόνιμα ορμέ, ίσον είναι και με σηκωμένη διάθεση, έτσι δεν είναι. Γελάει. Το βαγάσα. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Πάντως, αυτές οι οποίες, ας πούμε η Ελένη Ερήμου. Η Ερήμου. Που τα είχε με τον Γιαννακόπουλο τον που πέθανε. Ναι. Και κάνε μήνυση, να πούμε, η κόρη του Γιαννακόπουλου ότι ο μπαμπάς της πέθανε εξαιτίας στο κρεβάτι, να που τα ξέρεις αυτά. Όχι. Αυτά δικιά σου γενιά γκόσυπ. Τι είναι τα νέα. Είναι ο Κούγιας δικηγόρος της οικογένειας Γιαννακόπουλου. Τώρα για πότε μιλάμε. Τώρα. Καλά. Α, πρόσφατο είναι, πώς τα ξέρουμε αυτά. Την είχε, λέει, Φιλινάδα πολλά χρόνια. Ο Παύλος. Ναι. Ο Παύλος. Την είχε πολλά χρόνια, λέει, Φιλινάδα. Και ας πούμε κοιμώτα σπίτι και τα λοιπά. Εντάξει, θα μην κάνει και αυτός τίποτα. Και τι άβα και αυτός μόνο τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Είσαι τώρα 80 χρονών. Ναι. Κοιτάξεις με μία που είναι 60. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε. 70, πούμε. Δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε και εμείς εκείνη. Κάτσε ρε τώρα, μισό. Μπορεί να θέλουμε λίγο οι άλλοι που είναι 70 χρονών, ας πούμε, πάμπλουτοι. 35 και 30. Καλά, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Άμα να πας λίγο ενέργεια, να ζωγονηθείς. Να είμαι 85 χρονών και να πεθάνω στην αγκαλιά 75 χρονών. Δεν μου λέει, όχι. Ναι, να πεθάνω σε καμιά 30 στην αγκαλιά. Σαν τον Παπαγιανόπουλο, θες και με 20χρονο. Ο Παπαγιανόπουλος πέθανε. Λέει, έφαγε κιόλας τις φακές εκεί στο Τέξας. Παϊδάκια τώρα. Παϊδάκια. Έφαγε μετά και τη ζωή του, έτσι με την 20χρονη. Και του κάνει μήνυση τώρα. Ποιο. Κάνει μήνυση η κόρη. Τη Ερήμου. Όχι, δεν είναι παιδιά, ρε. Η κόρη του Γιαννακόπουλου. Α, η κόρη του Γιαννακόπουλου. Κάνει μήνυση την Ερήμου. Ναι, ναι. Γιατί λέει εξαιτία τη πέθανε ο πατέρα τη. Εντάξει, τώρα εδώ με παίζει τώρα και ο Κούγια. Θέλω να τον βγάλουμε τον Κούγια. Ναι. Τον βγάλουμε τον Κούγια γιατί είναι υπόθεση. Γιώργο Μπούζο, εδώ έχουμε σημαντικό. Να βγάλουμε τον Κούγια. Μα πω μήπω τρέχει τίποτα, μήπω έκανε κανένα δώρο γιατί θέλει πίσω η κόρη. Αλλά. Αλλά κανένα δωράκι δεν το βγάλουμε μαζί με όλα τα άλλα γιατί ο Κούγια ξεφώνησε προχθέ τα μπίζα πανεγό. Έναν άλλο μεγάλο παράγοντα. Μεγάλο επιχειρηματία της Ελλάδος που πέθανε στα χέρια του μια μεγάλη ηθοποιός. Ποια? Δεν λέω. Α, δεν λες, ναι. Δεν λέω ούτε το όνομα αυτού. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Πέθανε στα χέρια μια ηθοποιού, πήγε η οικογένεια και τα πήρε πίσω τα σπίτια. Αλλά! Τζαμπουκαλού! Τα δίνει πίσω τα σπίτια. Ή θα έχουμε τράβολ, θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Όχι, θα στείλω το γορίλα και. Ο γορίλα. Μακριά από γορίλα. Στα λέω τα γκόζιπ. Γιατί γίνανε σούσουρο στην Αθήνα. Δεν κρυφά αυτά. Άκου τι λέει ένας φίλος. Τι λέει ένας φίλος. Να αλλάξουμε τώρα ξανά μοτίβο. Λέει ναι. Καλημέρα σας παιδιά, λέει. Ναι. Εγώ σας τα είχα πει για τον Παναϊκό. Να ξέρετε τώρα με Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ο Παναϊκός είναι πολύ δυνατός. Ναι. Γιατί ουσιαστικά λέει με τον Παναϊκό ταλαβερίστηκε ο Παναϊκός. Ναι, ναι, ναι. Και Νέα Δημοκρατία. Πάντα ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Το Άρης μαζί πάλι, ο Πόνης και τον Άρη, ναι. Δεξιό σωματείο, ο Παναθηναϊκός ήταν και επί Χούντας πολύ δυνατός. Ναι. Τα πρώτα χρόνια της Χούντας. Δηλαδή η Χούντα χωρίζεται στον Παπαδόπουλο και στην άλλη. Ναι. Στη Light, να πούμε. Οπότε ο Παναθηναϊκός ήταν ομάδα της Χούντας. Ήτανε. Και μια που είπε για Χούντα, σαν σήμερα έπεσε η Χούντα. Σαν σήμερα ήταν. 23. Καλό ήταν αυτό που έπεσε. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, τώρα τι να λέμε τώρα, σε παρακαλώ δηλαδή. Κάνε ένα ερώτημα στο κείμενο. Τι να κάνουμε τώρα ερώτημα. Γιατί η Χούντα δεν ήταν σαν το Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα είχαμε την πτώση τη Χούντα το 74, 23 του Ιούλη. Ξέρεις πόσοι κλαίνουν σήμερα.
Λίγοι κλαίνε πλέον σήμερα. Πολλοί κλαίνε σήμερα. Λες. Εγώ λέω λίγοι κλαίνε. Γιατί να κλαίνε λίγοι. Ποια χούντα τώρα, εσύ Κωνσταντίνε. Εντάξει, είπαμε να είμαστε και κάπα δρόμοι. Τι έκανε η χούντα, δηλαδή. Τι έκανε. Τι δεν έκανε. Καλά, εγώ δεν ζούσα. Δεν ζούσα το βράδυ. Τι έκανε η χούντα. Τι έκανε. Είχαμε ξύλο. Τώρα δεν έχει ξύλο. Για τράβα σε καμιά διαδήλωση. Δεν έχει ξύλο τώρα. Με το Θανάση τα έχει, όχι με τον Παύλο. Με το Θανάση τα έχει, ναι. Ναι, να διαδηλώσει πιο. Ναι, με το Θανάση τα έχει. Θανάση για να πούμε. Ναι, ναι, Θανάση, σωστό, ναι. Λοιπόν. Το αφήνουμε γιατί δεν είναι έκανε... Το αφήνουμε. Το αφήνουμε. Δεν είναι τη ώρα. Τι έκανε η Χούντα. Ό,τι κάνει τώρα θα μου πει και ό,τι κάνουν και οι κυβερνήσει. Τι έκανε η Χούντα. Δεν ζούσαν καλά πάντως. Αυτό το μόνο σίγουρο. Τι παθαίνανε. Ράβδος έπεται. Τώρα δεν έχει ράβδο. Έχει και τώρα. Γιατί άμα ξεσηκωθεί τώρα δεν έχει ράβδο. Ναι. Ξεσηκωνόταν και τρώγαν ξύλο. Δηλαδή λε ότι ζούσε μια άτυπη Χούντα. Ένα λεπτό. Ξεσηκωνόταν. Τι ξεσηκωνόταν. Ο κόσμος. Ποιος κόσμος. Τι ποιος κόσμος, ο κόσμος, εμείς. Γιατί να ξεσηκωθεί. Γιατί δεν ζούσαμε normal. Τι είχε δηλαδή. Τι είχε ρε Κωνσταντίν, τώρα κάνουμε ανάλυση της χώρας. Μπορεί να μας πεις τι είχε. Δεν ζούσα, τι να σου πω. Ούτε εγώ ζούσα. Ναι, ναι. Εσύ ζούσες, έζησες κάποια χρόνια. Τι είχε χούντα δηλαδή. Τι είχε. Τι έκανε κακό. Ωραίες συνθήκες διαβίωσης, τι είχε. Βλέπεις δηλαδή όλα τα κράτη που έχουν χούντα να ζουν καλά, α πούμε. Όχι. Αυτά δεν λέμε στο εξωτερικό ότι. Τι είχαμε ρε παιδί μου, εμείς τι βάσανο είχαμε τότε. Τι βάσανο είχαμε. Δεν ζούσαμε σαν άνθρωποι. Συγκεκριμένα τι δηλαδή. Τι συγκεκριμένα. Τι είχε. Πάμε στα θέματα τώρα. Δεν έχεις απαντήσεις. Πολλά έχω, αλλά δεν είναι τη ώρα. Πες τα τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Έπεσε, λες, η Χούντα. Ναι. Η καλό ήταν που έπεσε ή κακό. Καλό. Καλό. Γιατί. Φυσικά καλό. Εσύ τι λες ότι είναι κακό. Όχι, εγώ δεν λέω τίποτα. Ναι. Εγώ δεν λέω κι εγώ τίποτα. Τα καλό ή κακό. Δεν λέω τίποτα κι εγώ. Δεν λες τίποτα. Όχι, δεν λέω τίποτα. Μην μπλέκουμε σε τέτοια. Εγώ λέω. Ναι, ναι. Αν ήθελες Πατακό, ήθελες Παπαδόπουλο, ήθελες αυτούς. Από τον Τσίπρα. Ναι. Φυσικά. Και το Μητσοτάκι. Χίλιες φορές καλύτερη. Εσύ τι ήθελες δηλαδή. Εγώ δεν το δηλαδή, άμα είσαι τώρα. Εγώ δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Ναι. Γιατί? Ούτε τον Τσίπρα, ούτε κανέναν δεν θέλω. Αυτό ξέρει. Δεν πάνε να ψηφίσει εξαιτία του. Ναι. Δεν αλλάζει τίποτα. Από τότε που έφυγε η έπεση. Η ομάδα σε επιχούντα ήταν καλά. Όχι. Γιατί τι. Ποτέ δεν ήταν καλά. Γιατί. Τι γιατί. Τι έκανε. Ακύπελα έπαιρνε ο Άρης, κύπελα ναι. Έπαιρνε ο Ολυμπιακός, ο Παναϊκός. Και πότε με πάρει κύπελο ναι. Άρης. Εμένα εσύ, με κλέβαν πρώτα λίγο. Με τον Μακρύ και τον Κοντογιώργο Μπάκη σου. Με κλέβανε αφού τα λε. Ποιο έκλεψε. Με κλέβανε. Με κλέψαν. Το 72-73 με κλέψαν πάλι. Πήρε κύπελο κανονικά. Πήρε ένα κύπελο κανονικά. Εντάξει, okay. Ένα κύπρο που ο Μαδάρα. Σου γύρισε τον Κούδα η Χούντα πίσω. Α, μου τον γύρισε. Εγώ τι να κάνω. Πίσω τον γύρισα με τα ηλίκη. Τι να κάνω. Τι τα ηλίκη. Άμα ηλίκη. Ήταν η Χούντα, ο Κούδα θα ήταν τώρα στο λιμάνι. Λες. Μια χαρά θα ήταν τώρα ο Κούδα. Λε. Oh. Και τι τώρα, δεν είναι καλά, λες. Καλύτερα θα ήταν τότε. Άμα τώρα. Έχει καμιά πελαγία. Α τη Χούντα. Δεν είναι το θέμα μα η Χούντα. Όχι, λε, έπεσε. Έπεσε σαν σήμερα. Το μνημονεύω σαν γεγονό. Τι τράβηξε ο λαό με τη Χούντα. Δεν περνούσε καλά, ρε Κουσάκη. Τι έπαθε δηλαδή. Δεν περνούσε καλά. Τι έκανε δηλαδή. Δεν είχε να φάει δουλειά, δεν είχε τι είχε. Μετανάστε, έχει έκανε τι έκανε. Εντάξει, ήταν άλλα τα δεδομένα τότε. Λοιπόν, τι έκανε. Πελαγία και Ζεκίλ γιορτάζει. Βράστα τα έπεφτε ξύλο. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Αποφεύγει. Ναι, το αποφεύγω γιατί δεν είναι θέμα τη. Δεν έχει να πει κάτι. Όχι, δεν είναι θέμα να το σχολιάσω. Τι να πω. Είμαι κλείσει το μάτι. Όχι, δεν κλείσει το μάτι. Το κλείσει το μάτι. Εσύ κλείσει το μάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Καλημέρα, παιδιά. Εσένα άρεσε να δει Χούντα. Αυτό με λε τώρα. Δεν με χάλαγε κιόλα. Α, δεν σε χάλαγε. Ούτε ο Τσίπρα. Είδε να δέρνουν τον κόσμο, να μην αφήνει να βγαίνουν τα σπίτια. Αυτά δεν ήθελε. Γιατί τώρα μπορεί να βγει 8 η ώρα γερτή μπείτε μέσα. Ποιος τώρα είπε. Τουλάχιστον μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ποιος τα είπε αυτά. Άμα θες, ένα, βγαίνει. Ποιος τα είπε αυτά, εσένα. Τι ποιος τα είπε. Για τράβα τώρα επί Νέα Δημοκρατία και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δύο-τρει μουσάτι παρέα να πάνε στο κέντρο της πόλης. Γιατί να μην πάνε. Τσακώσεις. Ελεύθερη είναι. Ποιος είναι ελεύθερη. Όποιος θέλει κινείται. Για πάνε. Εγώ που βγαίνω. Για τράβα. Κάθε μέρα. Τι. Όποτε μουσάντο θέλω... είσαι. Όχι, δεν μουσάντο. Άμα δω κανένα άπλητο, κάνω αυτό εσύ καθαρό. Ναι. Γιατί τότε ποιοι ξεσηκώνονταν. Δεν ξέρω κι αυτό λέω. Ένα λεπτό ρε φυλακάτο. Οι άπλητοι πλημμένοι ξεσηκώθηκαν τότε. Εγώ λέω ξεσηκώθηκαν οι άπλητοι. Οι άπλητοι λες. Έτσι λέω εγώ, ναι. Οι πλημμένοι τι κάνανε. Μια χαρά δουλεύανε. Α, δουλεύανε. Έτσι νομίζω. Ναι. Και φτιάχνανε και περιουσίες. Δεν φτιάχνανε, τι ναι. Κάνανε. Φίλε, και μόνο που η εξουσία είναι σε στρατιωτικούς, γιατί... σταματάμε πλέον να συζητάμε τώρα. Στρατός μας. Στρατός μας. Να βγαίνουν στους δρόμους και να βλέπω στρατιώτες. Προχωράζα, μη σε δέρουν Πακιστανοί στον δρόμο. Είσαι. Το αλλάζω, το αλλάζω. Το αλλάζω, το αλλάζω γιατί δεν πάμε σε κακούς ανθρώπους. Πάμε σε μονοπάτια επικίνδυνα τώρα πρωινιάτικα. Σιγάρε τα επικίνδυνα τα μονοπάτια. Λέω να στάσεις. Πάμε στα θέματα αθλητικά που μας ενδιαφέρουν. Θα περάσουμε, λέει. Μα με σύστομε, έπεσε η Χούντα σήμερα. Το ανέφρασα γεγονός. Καλό σε λέω ή κακό. Κακό, καλό έπεσε. Γιατί έπεσε καλό. Γιατί θε στρατιώτε εδώ να περιμένουν στη γωνία να σε πάνε σπίτι. Όχι, περιμένω ασφαλίτε. Λοιπόν, με ρί και λέει και Γαϊτανίδη λέει δεν θα γλιτώσουν. Ποιο ρί και Γαϊτανίδη ρε Αναστάση. Τι πίνετε πρωί πρωί. Με ρί και Γαϊτανίδη. Άμα παίξει ο Πάοκ φιλικό ναι. Με τον Άγιαξ και ναι. Βάλει μέσα τον Γαϊτανίδη, ναι. Όπως κοζάραν τον Μπουζούκι, θα κοζάρουν και τον Γαϊτανίδη. Ωραίο αυτό. Σ' άρεσε. Ωραίο. Καλό. Ναι, γιατί έχει να δώσει και ο Μπουζούκι και ο Γαϊτανίδη. Ναι. Ο Ερίκε βέβαια να πούμε ότι με την έλευση του Εσίτη. Ναι. Το πιο πιθανό είναι να φύγει. Ναι. Γιατί έχουμε θέμα με του ξένου. Ναι, ναι. Νιγηριανός κάνει θέση ξένου. Ναι, ποιος πρέπει να φύγει. Θα φύγει ο Ενρίκε. Μάλλον ο... Θα κρατήσει το Λάμπρου. Ναι, ναι. Θα κρατήσει να πούμε το Ζαμπά. Εντάξει. Ναι.
Έχω παίχτε, ούτω άλλω εκεί. Απλά έπρεπε να πάρει τον Μπέλκα να το δώσει ένα πούλημα. Γιατί να πάρει τον Μπουζούκι, ναι, και να δώσει τον Νουάρντα. Τον Νουάρντα θα τον δώσω. Τον Μπέλκα με τον Μπουζούκι θα δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια σήμερα κίνηση. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Νίκο ο Γκάλη, όπω με ενημερώνουν. Και Νίκο Γκάλη, για να τον τσεκάρω. Κλείνει τα 62 σήμερα ο Γκάλη. Είδε, ο Κωνσταντίνο, αυτά πρέπει να σχολιάζουμε. Μεγάλο. Α, Νίκο, τα ανάλαφρα, τα άλλα σε τρομάζουν. Δεν με τρομάζουν, αν δεν είναι τη ώρα να μιλήσω για τη Χούντα. Ναι, στο είπα, αλλά εσύ μου λες ότι είναι καλό που έπρεπε να είχαμε Χούντα τώρα, δηλαδή, αυτό με λες. Όχι, τι διαφορετικό θα είχαμε. Τουλάχιστον ζούμε σαν τι άνθρωποι. Τι μας κάνανε εμάς. Τι θα μας κάνανε. Τι μας κάνανε. Δεν ξέρω, ρώτα αυτούς. Σαν μπουζούκια δεν μας αφήνει να πάμε. Σιγά μην είχαμε και μπουζούκια. Σιγά μην βγαίναμε εμείς για τα μπουζούκια. Καταρχήν επί Χούντας, ναι, γυρίστηκαν όλες οι ελληνικές ταινίες. Ναι, ταινίες γυρίζαμε, ναι, αυτό. Όλα τα καλά τα τραγούδια. Ναι. Ό,τι καλό τραγούδι έχει ακουστεί κτλ. Και τα μπουζούκια ήταν γεμάτα. Ποιος είπε σένα ότι δεν αφήνανε. Απερνούσατε καλά. Ξέρω εγώ, έτσι λέω. Α, εντάξει, έτσι λέω. Τώρα, άμα είσαι ο. Πώς το λένε αυτό, το Παναγούλης. Ναι. Τι θέλεις να του ανοίξεις την κούτα, πάρε ρίξε τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη να δεις τι ξύλο θα φας. Ναι. Τι ναι. Ναι, 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 τι ναι. Τι ναι, ρε Κωνσταντίνε, ναι, τώρα, δηλαδή με λες ότι η Χούντα είναι καλή κιόλα. Αυτό με λες τώρα τόση ώρα. Ότι όχι, άλλος... ήταν, δηλαδή, ναι, περίοδος ευημερίας, δηλαδή. Τι ήταν. Ήταν περίοδος ευημερίας. Κάναμε ταινίες και ο κόσμος ζούσε καλά και έβλεπε στο σπίτι ταινίες. Τι μισθό έπαιρνε, δηλαδή. Ποιο. Ο Έλληνας. Πού να ξέρω, Κωνσταντίνε, αγέννητο σήμερα. Είχε 300 ευρώ μισθό το μήνα, να δουλεύει 12 ώρες. Αγέννητο σήμερα. Και να σε λέει άλλο, άμα δεν γουστάρει, σηκωφύγε. Ναι. Τι ναι. Πάμε σε άλλα θέματα. Α, δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει γιατί πάμε σε μονοπάτι που δεν πρέπει να το σχολιάσουμε πρωί-πρωί. Γιατί. 8.30 ώρα τώρα να κάτσω εγώ να σου πω. Μα μου είπες έπεσε η Χούντα, καλό ήταν που έπεσε η Χούντα. Γιατί ήταν καλό. Μου λες εσύ ότι ήταν κακό και τα βρήκαμε. Όχι, γιατί, ναι, ήταν καλό που έπεσε η Χούντα. Γιατί ρε φίλε δεν υπάρχει. Πρόοδευσες. Κανένα κράτος στον κόσμο, ναι, με Χούντα που να πάει μπροστά. Πρόοδευσες. Ναι. Πήγες προς τα πάνω. Φίλε, το ότι δεν πρόοδευσα είναι άλλο το θέμα. Η δεν παιδεία σου. Σημαίνει... Πρόσεξε. Τι, πού πήγες. Το ότι δεν πρόοδευσα δεν, ναι, σημαίνει ότι είναι καλή η Χούντα. Ναι. Είναι το, οι άλλοι ήταν καλύτερα. Το πώς διαχειρίστηκαν οι επόμενοι το κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήρθε το σαν Πασόκ. Το Euro δηλαδή. Ακριβώς. Ήρθε το Πασόκ, θα έκανε γιάγμα όλα. Πάρτε κόσμο. Χρέωσε όλο το. Γιατί γιάγμα, μια χαρά πέρασε ο κοσμάκι. Πέρασε 20 χρόνια, αλλά οι επόμενες γενιές δεν περνάνε τι καλά. Τι με νοιάζει εμένα, σου λέει ο άλλος. Ναι. Εκείνη την περίοδο ήταν πρώτος μάγκας όμως ο Ανδρέας. Πέρασε καλά. Ουα, μόνο καλά. Πέρασε καλά. Για 25 χρόνια τρώγαμε χρυσά κουτάλια. Και με Χούντα έτρωγε χρυσά κουτάλια και με Πασόκ. Πάλι δεν τρώγαν όλοι με Χούντα. Μια χαρά. Δεν τρώγαν οι λίγοι. Δεν τρώγαν όλοι. Μια χαρά. Πάμε σε ο Ανδρέας έκανε τη μεγάλη να πούμε Ελλάδα. Πάρτε τον Ινσούα. Τι Ινσούα να πάρει. Τώρα τον πάρει τον Ινσούα. Άκου τι λέει εδώ αυτό τώρα. Ναι. Πάρτε τον Ινσούα και, ναι, δώσε τον Νουάρντα ανταλλαγή να τελειώνουμε και με τον Μπακ. Ναι, συμφωνώ τι, μαζί του. Ναι, τι λες μωρέ, τι λέω. Για έξυπνα σε πιάσω, σε δω τον Ινσούα. Συμφωνώ μαζί του. Φέρτε τον Ινσούα και, ναι, πάρτε τον Νουάρντα. Ναι. Μια χαρά. Ωραία, δίκαια τίμια ανταλλαγή. Γιατί, ναι, κατάλαβα. Ο Άρντα 2 εκατομμύρια αξία έχει χρημαστεί. Τι έχει. Εντάξει, μυαλό μπορεί να μην έχει πολύ, αλλά. Να πάει να την πέφτει στις κοπέλες. Εντάξει, και αυτά τα έχει ο Άρντα. Ξέρω εγώ του Καρατζαφέρ και αντί του Βραζιλιάνου και τη δικιά μου την κόρη την πέφτει στις άλλες. Άσε ρε καημένε τώρα. Αλλά εμείς το πούμε μετά το φύγει. Μετά, ναι, μετά. Ναι. Κόβει κανένα 12 χιλιόμετρα μέσο όρο, λέει, τρέχει ο Εσίτη σε μάτσα. Ναι. Εντάξει, το καλό που είχαμε τα λουλούδια που πουλάει, ναι, ναι, έτρωγε 20 χιλιόμετρα. Το θέμα τι ποιοτικά χιλιόμετρα κάνει. Ναι. Αν είσαι τζόκινγκ και κάνεις 3 χιλιόμετρα και εγώ σε 45 λεπτά 6-800 βγάζω. Ναι. Παραπάνω από τον. Πώς το λένε, παραπάνω από τον μαύρο αυτόν. Δεν μας νοιάζει ούτε Βουγιουκλάκη ούτε η Χούντα. Ορίστε. Σε ένα μηνύματα τώρα. Ναι, ναι. Ναι, εσύ τα πιάνεις. Σαν φίλε... σήμερα πέθανε η Βουγιουκλάκη και σαν σήμερα η Χούντα. Ναι. Ναι. Το έπιασα γιατί εσύ με τη Βουγιουκλάκη λίγες μήνες πριν το κορίτσι μας χουλίσει Μαντήλη την έκανε συνέδριο. Και ας μην έπαιρνε τα φάρμακα, ρε φίλε, για να μην νέα. Εγώ φταίω δηλαδή. Ναι. Καλημέρα βαριές φανέλες. Γελάει ο κόσμος, λέει ο παδός του Γαύρου, ναι, του Ολυμπιακού, ο Δήμος από τον Κορινό, ναι, με τα πανέργα που σας φαίνει ο Ιβάν, τον 8ο στη λίστα, λέει, κάνατε τώρα από τη Γάνδη Μιλιβόγεβιτς, ναι, λέει ο Δήμος. Ναι. Παοξίδες σφίξατε με τον Άγιαξ, θα σφίξετε πιο πολύ σήμερα μετά το διπλό της Τριλάρας. Κάτσε να δούμε τη Τριλάρα σήμερα με τον Αβραμ Πάπα στα center back και τον Κούτρι back αριστερό. Σου είπα, πάω και έχει καταφέρει κάτι πολύ ωραίο. Να πανηγυρίζουν οι αντίπαλοι ακόμα και με τις μεταγραφές. Πού θα το δεις τον Ολυμπιακό. Σπίτι. Θες αυτό να το δω μαζί σου. Έλα να το αναλύσω, μαρμίτα. Θες αυτό, τι ώρα είναι, 8 ώρα 8, μετά. Θέλω να έρθω σφαίρα μετά την εκπομπή. Α, όχι, δεν μπορώ να έρθω. Τι ψέματα. Έχει πάω Γκάντι, θα με έχουν εδώ πέρα στο στούντιο. Σε χώσανε. Τι να κάνω, ρε Κωνσταντίνε. Σε χώσανε και στο σούπερ μάρκετ. Άσε. Καλύτερα, νέο είσαι, σε χώρουν. Εμένα όσα με χώσανε, με χώσανε. Έχω τρελαθεί. Τώρα είστε νέοι, είσαι. Θα με βάλω να σουγκαρίζω και το ραδιομέγαρο στο τέλος. Κι εγώ με εκτελεβού θα το σουγκαρίζω το ραδιομέγαρο. Με το σεντρεμπέο έφυγε και σε μένα εδώ. Έχει πάω Γκάντι, 7 η ώρα. Πού το δείχνει. Πάω TV. Αν δεν είναι χαλασμένο. Σε όλο τον πλανήτη. Έλα, χαλασμένο θα είναι. Σε όλο τον πλανήτη, εκτός από Βέλγιο. Φτιάξτε το.
Φτιάξτε το αυτό, βρε. Εσύ μία φορά μη του δώσει δικαίωμα. Φτιάξτε το καλώδιο, βρε. Μη του δώσει δικαίωμα, ρε φίλε. Φτιάξτε το καλώδιο. Έβρεξε, τα έκανε λούτσα, ρε φίλε. Φτιάξτε πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει το μάτς. Τι να κάνουμε με τα καλώδια, τα βάζει και με την τεχνολογία, ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Άρη. Τι? Πάμε. τι, ρε φίλε. Είχαμε κλήρωση χθες. Άρης Μόλντε. Τι Μόλντε? Νορβηγία. Πρωταθλήτρια Νορβηγία. Αέλε με σου, Μόλντε. Δεν λες καλύτερα. Αέλε με σου, σωστά. Πήδηξα μια αντίπαλο, έχεις δίκιο. Πρώτα Άρης. Το διπλό πόσο δίνει στο Καριλάου τον Άρη? Γιατί ψήνεσαι? Ψήνομαι, ναι. Να παίξεις αέλε με σου, πώς λένε αυτήν την ομάδα. Γιατί αν μην παίξω. Θα σε πω τώρα. Θα πάρει κατοχούλα ο Άρης. Θα πάρει ο Άρης κατοχούλα. Λοιπόν, ναι. Αρχίζει και πέφτει το άσος καταρχήν της Πλιζέν. Ναι. Χθες ήταν 2,70, σήμερα πήγε 2,50. Και το βράδυ θα είναι 2,30. Εγώ θα παίξω σήμερα Πλιζέν και γκολ-γκολ συνδυαστικά. Και over παίξε δύο μονάδες, ναι. Είναι καλό. Ναι. Και 2-3 γκολ είναι πολύ καλό. Δεν πιστεύω ότι η Πλιζέν θα μείνει με μην ένα γκολ. Μην φύγει και 4-6 το μάτς. Δεν νομίζω. Αβραάμ Παπαδόπουλο. Πλιζέν και γκολ-γκολ πάντως είναι μια πολύ καλή επιλογή. Δίνει 5,40. Τι? 5,5 φράγκα. Να περάσει Πλιζέν. Όχι, Πλιζέν και γκολ-γκολ. Να λήξω μας 2-1-3-1-3-2. Σε ποια εταιρεία είναι? Τώρα μην κάνουμε ξένη εταιρεία. Ναι. Όχι ο Παπ και τέτοιο. Όχι, όχι, ξένη. Άστορο, ξένη, 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 ξένη παίζουμε εμείς. Ωραία, ξένη. Λοιπόν, σου δώσω 10 ευρώ να τα πετάξει. Ό,τι θέλει το κουμπαράκι μου. Αυτά δεν το. Θες 10 ευρώ να τα σπρώξουμε. Σπρώξε 10 ευρώ. 10 ευρώ, πας 54. Θα πάρω 54. Λοιπόν, περίμενε, θα τα βρούμε αυτά μετά έξω. Πάμε λίγο να δούμε λίγο Champions League, Europa League θες. Περίμενε. Ναι. Τον Άρη θες. Περίμενε, περίμενε. Να δούμε τον Άρη τώρα με την. Για δε τον Άρη, τον Φουκάρα. Γιατί Φουκάρα σου άρεσε, φίλε. Μια χαρά, καλή κλήρωση και χθες. 5 φράγκα δίνει λεμεσό. 5-5-25. Το διπλό και over πόσο δίνει? Διπλό και over. 1-2 να λήξει. 1-2. Ναι. Να, διπλό και γκολ-γκολ να βάλει γκολ ο Άρης. 1-2. Ναι, να λήξει 1-2. Περίμενε. 11. Καλό είναι. Σ' αρέσει και αυτό. Σου δω κανένα δεκάρικο και ακόμα. Σιγά σιγά θα του βάλει μέσα. 11 επί 5 πάει 55. Θα με παίξουμε. Δεκάρικο 550. Άσο την, αυτό και διπλό τον Άρη. Άσο τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν βλέπω τον Άρη να χάνει από την. Ναι. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω στη χειρότερη να λύγει 1-1. Στη χειρότερη. Α, έτσι. Στη χειρότερη. Ναι. Γιατί και εγώ το φοβάμαι ότι πίσω μην του κάνουν κανένα γκολ οι Λεμεσού. Πάντως ο Άρης αν περάσει του Κύπριου θα παίξει με την πρωταθλήτρια Νορβηγία. Ομάδα που σίγουρα δεν τον τρομάζει. Ο Άρης αν περάσει του Κύπριου. Ναι. Αν περάσει θα την περάσει αυτή τη Μόλτε. Ναι. Α, και εγώ αυτό λέω. Αλλά του Κύπριου δεν του περάσει. Άρα δεν δε φτάνουμε σε εκεί, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή με μούλαν. Θε ήμουν στο Βαρδάκι. Τι έκανε πάλι ο Βαρδάκι εκεί. Λε, καλά. Ναι. Καλά, τα. Καλά, ναι. Καλά, είχα ραντεβού με τον Καντίνα. Ο Καντίνα έπαθε και αυτό Αλτσχάιμερ σαν τον Αλέκο. Πήρε προάλλου ο Καντίνα. Και δεν ήρθε. Α, δεν ήρθε ο Καντίνα. Ξέχασε να έρθει. Όντω μπαγάσα. Ναι. Είχα ραντεβού μαζί του και κάθισα εγώ και ο Βαρδάκι οι δυο μα. Μασαμπούκα, καλή. Μασαμπούκα, ψαράκι. Αλλά. Με βρήκε κάτι μεζέδες, κάτι αλλά... από Βαρδάκης. Είδες τι ωραία που τα φτιάχνει ο Βαρδάκης, ο φίλος μας. Ναι, είχε και την απλή ετοιμασία. Ναι. Δεν πρέπει να πέσει ούτε ένα ευρώ κάτω, έτσι. Όχι, είδες πάντα καταψυγμένα πάνω όλα. Όχι, ξαφνικά. Φρεσκότατα ήταν. Αναβιάσω, ρε. Τα έβγαλε τα. Κοίταξε ο Βαρδάκης σου λέει. Ναι, αδερφός. Είναι αδερφός τώρα. Ναι, Κωνσταντίνε. Και το καλύτερο ψάρι λέει εκεί μέσα. Ναι. Κάψω Ραπτόπουλο. Δεν μεταξύ στο έρθει στο ψάρι, εγώ είμαι δυσδεκτικό. Τέτοιο πινελίκ ψέκει, τον έχει ρίξει, ρε φίλε, τώρα σε περιπείτε. Με ψέκει εδώ με σκιατέλες με τα, με τα βγολέμονα, με φρέσκες ψαρούκλες 3 κιλά. Βουτάς και μέσα στη θάλασσα. Αλλά. Έρχεται και το πλοίο με τους τουρίστες απέναντι. Α... Έχει βάλει μέσα ο Βαρδάκης να έρχεται μπροστά στο δικό του το μαγαζί. Σπρικιπάτο το έκανε εκεί το μέρος. Και το ρωτά αυτό ο γυμναστή που δουλεύει στον Άρη του αδερφού ο Βαρδάκης. Καλό είναι, λέει, πολύ καλό. Λέω, βάζει ένα στοίχημα, λέω ένα τραπέζι ότι θα πάθει θλάσιο η Τέγε μέχρι. Φαγώθηκε, ρε φίλε, με αυτό το παιδί. Θα την πάθει, έτσι πως το λες, θα την πάθει. Εδώ, ένα μήνα φαγώθηκε, πάω κάγε. Ορίστε, έπεσε, πάω κάγε. Τώρα έχει φαγωθεί με τον. Εάν γλιτώσει ο Ιντέγκρι τη θλάση, ναι. Θα είναι καθηγητή πανεπιστημίου του Χάρβαρτ στη γυμναστική. Θα πρέπει να μην μπαίνει δυνατά στι φάσει για λίγο ακόμα, για κάνα μήνα, 1,5 μήνα. Έλατε που όμω δεν έχει άλλο φόρ. Δεν έχει άλλο και ο Ντεκινή, άμα παίξει μπροστά, δεν έχει και πλαϊνό Άρη να βάλει. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει αυτό το ρόστερ του Άρη. Ναι, ναι. Και αυτό το ρόστερ του Άρη με τη σκόντο να μην πω τι. Ναι, το ρόστερ του Άρη. Και θα περάσω την ΑΕΛ. Πώ θα την περάσει την ΑΕΛ? Παροξισμό πάντω χθε είχαμε ουρέσα τελείωτε. Λογικά σήμερα θα ανακοινωθεί το. Είχε πέρασε. Ναι, χαμός ήταν. Ήταν δρόμος μεγάλος, κυτρίνησε ο τόπος, άρεσε και βγήκαν κάποιες από τα πεύκα να πούμε. Πολλοί κόσμος. Πολλοί ναι. Κόσμος θα είναι sold out την Πέμπτη λογικά, έτσι περιμένουμε την ανακοίνωση. Ο Άρης ο οποίος ψάχνει σταθερά για αριστερό μπακ. Εκεί στη θέση του Κορχούτ που δεν μας τα λέει πολύ καλά.
Αυτή είναι η αλήθεια. Τον είδε ο κόκκινο διαχρηθέντα τον Κορχούτ. Πού ρε τον είδε. Στο μάτς με την Ατρόμητο. Ποιο, μία φάση σου κάνα μία γκολ, ένα γκολ βάλα από εκεί. Και ο άλλο Αναστασίου με ένα κεφάλι. Με λέει η Δήμο. Ήταν να βγάλουμε τον Αναστασίου, λέει. Τάνια. Τάνια. Ναι. Λέει και άκουγα, λέει στην διαδρομή, λέει τι του έλεγε. Και δεν τόλμησα, λέει. Να σηκώσει το κατράκι. Έχει κλείσει επικοινωνίε εσύ. Και εσύ τη λέω, άμα είναι, πάρε με ένα τηλέφωνο. Φίλοι στο Facebook και είμαστε. Ναι, 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 ναι. Στείλε με ένα μήνυμα. Να μην πω ότι έχει τόσο μεγάλο κεφάλι. Έχει πιο μικρό. Έχει προβλήματα. 14 ιντσών είναι η οθόνη. Και το κεφάλι ο Αναστασίου να έχει τον Κορχούτ από την δεξιά μεριά. Ναι, ναι, ναι. Και, του, ναι, και να πηγαίνει ο άλλο από τον, δεξί τον μπακ που είναι πέδαρο. Και να από ο Άρης από εκεί. Και να ο Ατρόμητο από τη μεριά του δεξιού του μπακ του Άρη. Πού πα από εκεί, από εκεί είναι ο καλό. Ψάχνει πάντα. Πάρα από την άλλη, ρε, πάρ το αλλιώ. Από το κεφάλι το μεγάλο. Δεν κατεβάζει ιδέε μεγάλε. Γιατί είναι μεγάλο τότε. Και του κόκκινου είναι μεγάλο. Τα μικρά σκυλάκια είναι πιο έξυπνα. Yeah. Έχουν μικρό κεφαλάκι. Ο κεφάλι είναι πιο μεγάλο. Μπούτνερ. Ένα full back τη Βίδε έχει μπει στο μάτι του Άρη. Άντε, μπράβο. Συνεχίζει και ψάχνει παίχτη. Άντε, μπράβο. Έχουμε και το θέμα του Ματέο Γκαρσία που είναι στον αέρα. Ο Ματέο Γκαρσία ξεκίνησε, είχε κλείσει Μεξικό, Ολυμπιακό. Έδωσε ο κόκκινο είδηση πριν 10 μέρε. Τι είπε. Του είπε ένα φίλο του στο καφενείο ότι έκλεισε την ίδια μέρα. Ήταν ψεύτη και ποιο φίλο. Α, κάτσε, περίμενε. Είναι στον αέρα πάντω όλη η ιστορία. Ξέρει και θα είναι η πλάκα. Αν μείνει στον Άρη μετά από 10 μέρε, ξέρει θα πει ο κόκκινο. Το είχα βγάλει εγώ πρώτο. Πάντω αυτή τη στιγμή ο Ματέο Γκαρσία γύρισε λασπάνω και κάνει προπονήσει. Ούτε Μεξικό πήγε που λέγανε στην αρχή, ούτε στο Ολυμπιακό. Φωνάζει ο Χολύπτης. Φωνάζει ο Χολύπτης, γι' αυτό επειδή φωνάζει, δεν θέλω να τον έχουμε αγριεμένο. Αλλά πριν πάμε στον απαραίτητο διαφημιστικό, πριν πάμε στον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι η νέα Q ήρθε να κάνει τα απλά αυτονόητα. Αυτονόητο δεν είναι να θες την επικοινωνία σου να κερδίζεις και εσύ και τα φιλαράκια σου. Τότε γίνε Q και κάνε το κονέ για κάθε φίλο σου που φέρνει Q. Κερδίζεις 12 GB και εσύ και αυτός παρακαλώ. Και αφαίρεις κι άλλον, κερδίζεις άλλα 12 GB και πάει λέγοντας. Τι περιμένετε, ξεκινήστε τα κονέ. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.myq.gr. Επιστρέφουμε τρίτο ημίωρο. Rap and cool μέχρι και τις 10. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Γυρνάς από Χαλκιδική, έχεις κάνει μπανάκια, ανοίγει και η όρεξη. Σου λέει δικιά σου, πάμε κανένα Ιταλικό, κανένα Κινέζικο, κανένα Ιταλανδέζικο. Και σου λες όχι μωράκλα μου, πάμε για Μακεδονίτικο στο Λατεράς. Εστιατόριο του Ρίτζεσι πρωτοτυπή και φαίνει όλο τον Ιούλιο στο μπουφέ του τη μακεδονίτικη κουζίνα. Μια πρωτότυπη εμπειρία με συνταγές από όλες τις πόλεις Μακεδονίας, Φλόρινα, Κοζάνη, Δράμα, Γρεβενά, Χαλκιδική. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι τρώμε περιόριστα, μπορούμε να δοκιμάσουμε τα πάντα και επίσης και να είμαι και ένα ποτηράκι κρασί, μπύρα είναι ψυχτικό. Όλο τον Ιούλιο πάμε στο Λατεράς για μακεδονίτικη κουζίνα. Πάντως. Τι έγινε πάλι Κωνσταντίνε πάντως. Πρέπει να την αγαπούσε την ερήμο ο Γιαννακόπουλος. Την είχε πολλά χρόνια γκόμενα. Ο Θανάσης. Την είχε πολλά χρόνια γκόμενα. Γι' αυτό, φίλε, δεν ξέρει τι έχει προηγηθεί. Η κόρη, δεν τα λέω. Η κόρη το είπε. Άμα ήταν καμιά 25-30 χρόνια μαζί. Την είχε 25 χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, φίλε. Δηλαδή δένεσαι. Την είχε 50 την ερήμου. Και ξέρει η ερήμου 50. Κάθε μέρα κολύμπη, προπόνηση. Α, φίλε, τελώ. Παιδιά δεν έκανε, δεν φάρδινε, δεν έκανε γυναίκα. Κορμάρα, ούτε ραγάδε, ούτε κοιτάξτε. Τα μάτια τα γαλανά κτλ. Θυμάμαι την ερήμου. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι. Ότι δεν διαμαρτυρήθηκε η σύζυγος, διαμαρτυρήθηκε η κόρη. Έτσι πάρε Κωνσταντίνε, δεν το ξέρεις αυτό. Πάντα, άμα έχεις κόρη, η κόρη θα διαμαρτυρήσει. Σύζυγος δεν διαμαρτυρήθηκε. Άστρο, το αμπαλιό, έτσι θα πει. Η κόρη είναι αυτή που καρδιοχτυπάει για τον μπαμπά. Ναι. Μετά η σύζυγος, το γέρο, να πούμε. Είναι άλλη φάση, είναι άλλη σχέση. Ο καημένος ένας ο παππούς μου δεν ήταν τίποτα. Ο συγχωρεμένος ο παππούς. Τα σουσάνια βάλει μέσα. Ο ένας ο παππούς μου δεν ήταν τίποτα χωσιάρης. Ήταν καλός άνθρωπος. Λίγα πράγματα. Ο άλλος ο παππούς. Α, είχε τριψήφιος. Ο γανωματής. Ο γανωματής γάζωνε. Ναι. Τριψήφιος. Νόθα είχε ιστορία. Ό,τι θες, βαρούσα βέρτα, ό,τι έβρισε μπροστά. Τάτρωγε στα ραπάκια. Αλλά, τα ραπάκια τα συγκρότημα. Ναι, ναι, ναι. Α, νόμιζα τα ραπάκια. Ο άλλος ο καημένος βρήκε εκεί μια γκόμενα. Τα θυμάσαι τα ραπάκια εκεί. Τα θυμάμαι, ρε. Βρήκε μια γκόμενα τη μάνα μου, ο παπάς βρήκε ο Φουκαράς. Μια γκόμενα, την αγάπησε, την αγάπησε, την ξέρω και τα λοιπά. Ήταν και η γιαγιά μου Σαβούρα η συγχωρεμένη, δεν ήταν ωραία. Ζαμπέτα? Όχι, Ζαμπέτα, Τσακάλι. Η άλλη γιαγιά. Ένα δεν με είπε για την άλλη, τίποτα. Ο άλλο παιδαρά ο παππού. Ναι, ναι. Τι έκανε η μάνα μου. Τι έκανε. Πήγε τη έσπαση στα τζάμια τη γυναίκα. Γιατί ρε, εγώ. Γιατί τον παπά μου λέει και τα λοιπά. Τι με έτσι πάει, φίλε. Πάει έτσι πάει. Κάνει κανένα. Κόρη... Να δει αύριο μεθαύριο Ευγενούλα θα κάνω. Τζάμια θα σπάει. Μαθαίνει Ευγενούλα. Μαθαίνει ρε, φίλε. Είπα νωρίτερα. Παπά εγώ όταν πάθει Ευγενούλα. Είπα νωρίτερα για την Μόλτε, όχι πρωταθλήτρα, πρωτοπόρο έτσι. Πρωταθλήτρα πέρσι ήταν η Ρόζεβο για να μην έχουμε μπερδέματα. Πρωτοπόρο τώρα πάντω είναι.
Μόλτε. Λοιπόν, πάντω την αγάπησε την ερήμου. Το πιστεύω, φίλε. Γιατί το πιστεύω. Άλλο 75 τώρα που είναι και άλλο στα 50 να είναι. Και όταν, ναι. Και όταν είσαι με κάποιον πολλά χρόνια, φίλε, εντάξει, τον αγαπά. Δεν είσαι. Μα είσαι 25-30 χρόνια μισή ζωή. Ήταν με την ερήμου. Έτσι πως, μου κάνει εντύπωση ότι διαμαρτυρήθηκε η μάνα και διαμαρτυρήθηκε. Εμένα καμία πάλι. Με έκανε εντύπωση. Καμία. Λοιπόν. Ποιο βγήκε νικητή χθε στην εκδήλωση, παιδιά? Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση χθε. Πού πήγε? Πήγα στη Σταυρούπολη. Στη Σταυρούπολη πήγε. Ναι, Σταυρούπολη. Σε ωραίο μέρο πήγε. Εντάξει, εκεί ήταν τώρα το. Και το χάρηκα πάρα πολύ γιατί το παλικάρι που κέρδισε και το είχε ανάγκη και το ήθελε και το χρειαζόταν. Όλοι το είχαν ανάγκη. Τρία παιδιά είχε. Αφού δεν στείλανε. Τρία παιδιά είχε και μάλιστα τα μικρά κιόλα τα δύο. Νομίζω δίδυμα είχε κάνει και ήταν ο άνθρωπο τρελαμένο. Δηλαδή, καρπερό. Συγκινήθηκε κιόλα. Τον είδα ότι ήταν, το πήρε το δώρο και λέει πρώτη φορά ζωή μου κερδίζω κι εγώ κάτι. Πολύ ωραίο, ο φίλος μας ο Τάσος. Άναψε τώρα το κλιματισμό. Έσκασες, κοίταξε, θα πάθω κανένα έμφραγμα στην ηλικία μας. Λέμε. Έλα, άμα γυμνάζεσαι, δεν παθαίνεις. Άμα προσέξεις και τρως ψαράκια και στο βαρδάκι. Ναι. Άμα γυμνάζεσαι. Ναι. Άμα δουλεύει το εργαλείο. Είσαι μια χαρά, γουρνιά. Μέχρι στιγμή. Με αυτό λέμε, δε. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Γελάει ο άλλος μέσα. Τι να κάνει ο άλλος με εμάς που έπλεξε εδώ πρωί. Γελάει ο άλλος μέσα. Πάμε να δούμε λίγο. Γιατί εκεί που λέγουμε για τον Παναθηναϊκό, μα μου μόνο για μπάσκετ σχολιάζω. Γιατί ξαφνικά αποθεώνει όλος ο τύπος πάλι τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος και παίζει καλά και ενισχύεται. Ναι, φαντάσου τώρα με το μυαλό σου, κάνε ένα αυτό. Ένα σκηνοθετικό αυτό. Για πες, ναι, κάνω σκηνοθετικό. Να κέρδιζες εσύ 2-1 τον Άγιαξ σε φιλικό. Όχι, ευτυχώς. Και να έπαιζε σε 10 μέρες ο Άγιαξ με τον Ολυμπιακό. Τι ναι. Θα έγραφε η Μέτροσπορ ναι. Εδώ πέρα για τον Ολυμπιακό σωστός, και τον Πάο. Άντεξ ανθρώπα, θα έλεγε ο Μπούζας να πούμε. Άντεξ ανθρώπα. Αφού τον κέρδισε ο Πάοκ, το κερδίσει και ο Ολυμπιακό. Σωστό. Λοιπόν. Νομίζω ότι στην ψυχολογία των παικτών του Πάοκ αυτό ήταν πολύ ευεργετικό το 1-2. Είχε 5 παίκτες μείον ο Άγιαξ. Τέσσερις. Δηλαδή, τέσσερις-πέντε, ναι, okay. Την ψυχή λιονταριού που έχει ο Πασχαλάκης δεν την έχουν όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πασχαλάκης είναι τρελός, έχει άγνοια. Ποιος είπε ότι θέλει τον Άγιαξ? Ο Φελός, ο Λιμνιός. Και ο Πασχαλάκης. Ναι. Αυτοί οι δύο το είπαν. Πασχαλάκης δεν είναι Φελός. Κάτσε ρε φίλε, το ίδιο πράγμα. Του ρώτησε και απάντησα το ίδιο. Δεν ο ένας δεν είναι Φελός, ο άλλος είναι. Τι παχά, επειδή είναι ξανθός ψηλός, ένας είναι γαλάζια μάτια. Είναι και ίδιο. Άλλος είναι Βραζιλιανό, φέρνει. Είναι και οι δύο. Ναι. Στην παρέα έχουν τρέλα και οι δύο. Είναι τρελή και οι δύο. Εξαιρετικά παιδιά. Αυτοί λοιπόν οι δύο, ναι. Και όλοι μοιός και ο. Για να μην κάνουμε πλάκα τώρα. Ναι. Και όλοι μοιός και ο Πασχαλάκης. Σε συνδυασμό με αυτό το 1-2 θα πρέπει να πιάνουν τις ψυχές των άλλων ποδοσφαιριστών και φυσικά τον Άγιαξ. Πάντως ο Κρέσπο έκανε και αυτός πάρα πλήση αντίθεση. Μου λέγε κάποτε ο Νίκος ο Χριστίδης, παίζαμε ναι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΑΕΚ στο κύπελο. Ναι. Και είχαμε τον Τζαϊκόφσκι προπονητή και κάναμε προπόνηση πριν το μάτς. Mm-hmm. Με τελικό κυπέλο Ελλάδος. Και φεύγουμε, λέει, πάμε να φύγουμε, λέει ο προπονητής. Και του λέμε, coach, στα πέναλτι λέει, δεν είναι εξασκηθήκαν. Ποια πέναλτι, θα τις φάμε. Θα τις φάμε, ναι, τελείωσε. Μας ανέβασε, λέει, ο Νίκος στην ψυχολογία πάρα πολύ. Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι. Λέει, ναι. Πάρε τώρα, τι πέναλτι λέει. Ας καθαρίσουμε στο μάτι. Πέναλτι αβαρέσουμε. Θα φανεί εδώ πέρα πόσο δυνατός μπορεί να είναι και ο Φερέρα. Πόσο μέτρησε στους ποδοσφαιριστές στην ψυχολογία. Και πήραν τα πάνω τους. Ναι. Δεν είναι μόνο δηλαδή, το τακτικό και το αγωνιστικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα να πάρω αυτού του τρελού. Εγώ το Λιμιό τον έβαζα να παίξει. Και εγώ θα τον έβαζα. Εγώ το Λιμιό, αυτό τον τρελό. Θα παίξει ούτως άλλως γιατί θα χρειαστεί να γυρίσει. Θα τον έβαζα να παίξει το Λιμιό εγώ. Σε μία μπάτα θα έχουμε Λιμιό. Και τερματοφύλακα αυτό και στα αποδυτήρια θα του έβαζα να μιλήσουν και όλα στους συμπαίκτες. Και θα του έδινα και τα βίντεο. Πώς έβαγε στη ζώνη το δεύτερο γκολ. Έλα, ζώνες παίζουν αυτοί. Από μαρέλα. Άντε, φάτε τώρα, τους. Έλα, 38 πόντους μόριο έχετε. Κρέσπο, θα τον κρέσπο, έλεγα εγώ τώρα. 38 πόντους μόριο έχεις. Ναι, και εσύ και ο Ακμπομ. Ναι. Και αυτοί παίζουν ζωνούλα η Φλόρη με τα κόκκινα μαγουλάκια. Ναι, ναι, με υπαψωμαλιάδες. Άντε φύγετε από εδώ. Θα τους ανεβάσει το 8. Έτσι ακριβώς. Πάντως και ο Κρέσπο έκανε ανάρτηση. Γι' αυτό ήθελα μαύρο χαφ. Να τρέχει και να δέρνει και να δαγκώνει. Γι' αυτό ήθελα αυτό τον αλυταράριστερο μπακ. Σ' άρεσε αυτός ο ΕΣΥΤΙ και αυτός, ε. Και δεν είναι τόσο άμπαλος όσο λες. Και μπάλα κατεβάζει και παλιές δίνει. Εντάξει. Τη δουλειά την άλλη την κάνει καλά πάντως. Να δέρνει, να κόβει, να ράβει, να βαράει. Αν τον πάρεις αυτό θα τον ερωτευτώ. Σήμερα θα πρέπει να κλείσει η μεταγραφή. Αυτός σήμερα. Είναι έρωτας. Να πάει στην προετοιμασία. Ο Κρέσπο πάντως αν έρθει, για να το πούμε κι αυτός, ο ΠΑΟΚ λέει είναι top club και είναι λογικό να παίζει με top ομάδες. Α, σε Κρέσπο, δεν θέλουμε να μιλάς. Δεν σε ψήνει ο Κρέσπο. Η μάπα του δεν με έκανε. Αλλά ο καλύτερος στο πρωτοπολαλίνο. Καλύτερος. Χαμηλά, όχι. Αυτός είναι ο καλύτερος. Όχι, καλύτερος, γιατί ναι. Ο Βαρέλα, ο Βαρέλα συνδύασε και κάτω και πάνω. Ναι. Ενώ ο Κρέσπο ψηλά δεν. Ξεπροσπώς μπάλωσε ζεμπεκές του Βαρέλα ο φίλος ο Κρέσπος. Εντάξει. Που έχει ταχύτητα ελαφιού. Ναι. Πιο γρήγορο στόπερ δεν υπάρχει στο πρωτάθλημα. Αυτός είναι. Λοιπόν. Το δικό μας. Το δικό μας, ναι. Το δικό μας. Ναι. Λοιπόν, ομορφιές για τον Παναθηναϊκό. Κέρδισε λέει με τα γκολ του Μακέντα. Κλείνει και τον Ζαχή. Και ο Μακέντα είδα πολύ μεγάλες διαδρομές. Δηλαδή ερχόταν πολύ πίσω στα χάφ, έπαιρνε μπάλα. Δηλαδή. Δεν ήταν στο κουτάκι εκεί, δώσ' μου τι να το βάλω. Έκανε μεγάλη δουλειά σαν χαφ. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι. Πολύ μεγάλη δουλειά στο περιφερειακό κομμάτι του Παναθηναϊκού.
Για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Ναι. Με δύο-τρεις κινήσεις νομίζω ότι είναι και αυτό ομάδα πεντάδα. Στον Ατρόμητο τον έχει σίγουρα από και κάτω. Έχει καλό προπονητή. Και καλό προπονητή. Συμφωνώ. Ενώ Αναστασίου ας πούμε και τα λοιπά. Και ο Παντελίδης είναι καλός, αλλά έχει μπλέξει εκεί πέρα τώρα. Παντελίδης ναι. Έμπλεξε. Γιατί έμπλεξε. Δεν πήρε μπακ. Δεν πήρε μπακ. Δεν πήρε χαφ που κόβει να δέρνει. Χαφ που κόβει. Πήρε και το Σάσα. Δεν είναι έτοιμο ο Ιντέγια. Δεν είναι έτοιμο ο Σάσα. Δεν είναι έτοιμο ο Ιντέγια και δεν είναι έτοιμο και ο Τόνσο. Υπάρχουν τρεις κεντρώοι παίκτες του άξονα οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι. Γι' αυτό λέω θα αποκλειστεί ο Άρης από την Φαγώθηκε στην αποκλεισία του. Περάσει με την Άμβρα. Και άλλοι έχουν. Ποια φανέλα. Με το Σουβλί έπαιζε πριν δύο χρόνια. Εντάξει, ναι, αλλά πριν το Σουβλί είχε αποκλείσει Ατλέτικο Μαδρίτη. Σα τα πω τώρα με γυρίσει τα μυαλά. Νομίζω ότι είμαι Κεριανό. Στην αλήθεια θα λέμε. Ατλέτικο Μαδρίτη δεν έχει αποκλείσει η Λάρνακα. Η Λεμεσό. Ποια λέμε. Λεμεσό, αυτοί που παίζουν. Ναι. Λοιπόν, ώρα τσάπε λίγα το Ολυμπιακό σήμερα 8 η ώρα. Δύσκολο ματ. Πουλήσουν οι εφημερίδε σήμερα όλα. Και έρχεται το θηρίο τη Γάνδη. Έτσι τον αποκαλούν. Θα έχουμε δηλαδή και βράχο και θηρίο εάν αποκτηθεί κι αυτό. Βράχος είναι ο Beast, μάλλον είναι ο Βαρέλα. Α, και οι δύο θηρίο. Beast του ένα, Beast και ο άλλο. Δύο θηρία θα έχουν. Δύο θηρία. Άντε κάνε μαγκιά εσύ. Στον Βαρέλα και στο, σε αυτόν εδώ. Φεύγει. Πα στην άκρη στη γωνία, μαζεύει σαν την Λορέν και την Μίνι και βάζει και την ουρά κατά τα πόδια. Δεν μαλώνει. This is Παναθηναϊκός. Ναι. Sport Day. Ωραίο. Σάρεσε. Ναι. Το θηρίο. Ναι. Μια ανάσα από τον Πάοκο, άντε στο City. Εξελίξει και με κοεντράου μπράβο. Σωστά το λέει και το θηρίο. Σήμερα είναι μια μέρα ανάταση, καλή ψυχολογία. Τι καλά να σχέσουμε, ακούσαμε άγγελμα. Θα πουλήσουν οι εφημερίδες και διαμαρτυρόμαστε εμείς. Τρεις ώρες αγωνόμασταν με τον Άγγελμα. Διαμαρτυρόμαστε τώρα εμείς για τις εφημερίδες. Θα πάνε καλά, λέει σήμερα. Σήμερα πάνε καλά. Τι γίνεται με τις εφημερίδες, τι γίνεται. Διαμαρτυρόμαστε τώρα, θα πάμε και σήμερα το σπουδαστή. Διαμαρτυρόμαστε εντόνω. Και δικαίω. Ή εντόμω. Και εντόνω και δικαίω. Ωραία. Θα πάμε εκεί μόλι φτάσουμε λίγο σημαίνοντα. Για να μάθει ο κόσμο τι γίνεται. Λοιπόν, ναι. Ξέρει τον τρόπο, λέει ο Ολυμπιακό. Sport Day είναι αυτή για τι κληρώσει. Σήμερα οι εφημερίδε θα πουλήσουν όλε. Και εγώ να ήμουν εκεί να γράφω το πρώτο σέλιδο, θα πουλούσαν ναι. Όλε. Ναι. Ο Ατρόμητο πιθανότητα με Λέγκια. Άσε με ρε τώρα. Τι. Άσε τον Ατρόμητο. Ο Άρης είπαμε με τη Μόλτε. Ο Ατρόμητο είναι σαν το συγκαμένο. Η ΑΕΚ μάλλον με τη Φερετσβάρο. Εντάξει. Εντάξει. Είχαμε καλέ κληρώσει όλε οι ομάδε. Ολυμπιακό Πάοκ μάλλον με Μπασάξε και να περάσει. Πάοκ πουλάνε και σήμερα πουλάει και ο Παναθηναϊκό. Ναι. Τέλο. Η ΑΕΚ δεν πουλάει και ο Live. Ναι, live. Όμως η Live ασχολείται πάω μαγεία λέει. Ναι. Και έχει όλο τον Παναθηναϊκό γενικότερα γιατί παίρνει και ένα παιχταρά στο μπάσκετ. Αυτό που γράφει το πρωτοσέλιδο τη Live. Ναι. Στείλτε το στη Γιάρο 10 μέρες. Ναι. Να μην τρώει ούτε ψωμί ούτε αλάτι, τίποτα, μόνο νερό να τρώει. Γιατί τη μέρα που κάνει ο Παναθηναϊκός διπλό, ο ΠΑΟΚ παίρνει παιχτάρα ναι. Μαύρο. Μαύρο. Και ο Ολυμπιακός να πούμε δίνει μεγάλη μάχη, με βάζει τον μπασκεμπολίστα. Ναι. Απόλυση κατά χείρας εγώ θα ήμουν. Oh, θα τον έβγαλε. Άντε, δρόμο, δρόμο. Μου βγάζει πρωτοσέλιδο τώρα μπάσκετ. Ναι. Δρόμο. Δεν την παίρνω τη Live σήμερα ούτε για να τύλιξω τι σαρδέλες. Τίποτα. Όχι. Ούτε για σαρδέλα. Τίποτα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Αφήνουμε τη Live γιατί δεν μας άρεσε. Δεν μας άρεσε. Μπάσκετ τώρα, Clippers εδώ έχουμε εδώ μαγείες. Για να δούμε τι λέει το φως. Λοιπόν, στον αφρό ναι. Το φως. Και έχει τους παίχτες του Ολυμπιακού που λένε έχουν τη δοκιμασία τους για να πάνε. Είναι τόσο φλόρη ναι. Η Γαμπρή του Νικολαίδη ναι. Που την ομάδα τους που κέρδισε 2-1 τον Άγιαξ δεν τη βάλουν ούτε στο πρωτοσέλιδο του Φωτός γιατί φοβήθηκαν τις γυναίκες τους. Κάτσε να δω. Τι να δεις. Όχι, το έχει. Στο πρωτοσέλιδο που... κάνει βήματα μπροστά, κάτω, εγώ γωνία, δεξιά. Εγώ που έχω δυόμιση πρεσβειοποία βλέπω. Δεν βλέπω. Εγώ που δεν έχω τα βλέπω. Έλα ρε Φλόρη. Παναθηναϊκός ήταν βελτιωμένος. Λέει κράτησε 2-1 σε βιλικό του Άγιαξ. Και... Έλα, φάγατε τα κουνιές! Φλόρι! Λοιπόν, και Κουσμίσκας λέει στον Ολυμπιακό σου. Μπάσκετ, αυτά είναι τα θέματα. Θα πουλήσει το φως. Πώς τους λένε αυτούς που μπαίνουν. Σόγαμπρι! Σόγαμπρι, σόγαμπρι. Ναι. Πάνε εκεί και μια χαρά βολεύτηκε. Έλα! Κόκκινος πρωταλτής. Να δω. Ταξίδι στα σαλόνα της Ευρώπης μαζί σας. Ολυμπιακός ανοίξει στο Champions League. Όλη η Ελλάδα λέει παρακολουθεί τον Ολυμπιακό λέει σήμερα. 8 η ώρα. Έτσι. Ναι. Μόνο σε Ολυμπιακούς απευθύνεται. Μάλλον. Εντάξει. Με 600 πιστούς στο πλευρό. Το Παναθηναϊκό ούτε τον έχουν στο πρώτο σέλιδο. Καλά, ο Γάβρος σιγά μην έχει. Ο Γάβρος δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από Πειραιά. Μόνο Πειραιά. Μόνο Πειραιά. Εντάξει, τίποτα. Δεν θα πουλήσει. Θα πάρουν οι Ολυμπιακοί. Μόνο. Μόνο. Πάμε παρακάτω. Και εγώ αν είμαι Ολυμπιακός, γιατί να μην πάρω μια εφημερίδα που λέει και για μένα, λέει και για τους άλλους. Σωστά. Και γιατί να μην πάρω κάτι που λέει για μένα με μεγάλα γράμματα και να λέει και για τους άλλους. Να μαθαίνω να πάρω... και για τους άλλους τι γίνεται. Πελάτες είναι. Ναι, αλλά... Οπαδικές αυτές κλείσιμο οι εφημερίδες. Λες δηλαδή ορίζοντάς τους είναι περιορισμένος διαβάζοντας μόνο τα νέα του Ολυμπιακού. Τίποτα. Ναι. Σαν το μερμίκι που βλέπει μόνο ευθεία. Ναι. Λοιπόν, η πράσινη. Πράσινη. Μπάσκετ έχει. Με Τζόνσον, ναι. Όπως είσαι, ναι. Τύλεξε τις σαρδέλες. Μαζί με live. Πέτα τα σκουπίδια, ναι. Τα κακά της μήνυ. Έχει και ένα δοχτύπημα με πακέτα. Ποια εφημερίδα είναι αυτή? Η πράσινη, είπαμε. Έχω πάρει μια πράσινη και μια live. Ναι. Και τα κάκα της μήνυ τα πετάω εκεί πέρα. Α, εκεί τα βάζεις. Ναι. Έλα τώρα. Πάμε στο ξύδι. Έλα τώρα. Τι. Λοιπόν, με όλα τα όπλα στην Ευρώπη. Ναι. Το πλάνο του Μικέλ Γκαρντόσο. Καλά, καλά.
Του πήρε του παίχτε που ήθελε η ΑΕΚ. Καλά, τώρα καλά. Ψάχνει πινελιές να βάλει κι αυτή. Καλά. Και έχει μια μεταγραφή, ναι. Τον Νάτσο Πλάθα Χιμένεθ, που είναι βόμβα για το χάτμπολ τη ΑΕΚ. Μάλιστα. Αυτά έχει τα εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, ναι. Αυτοί που ψήνουν εκεί τα, αυτά με τον Λίσανδρο Γεωργαμλή εκεί, για τη δήμαρχο τι είναι, mm-hmm. Ούτε θα τη δουν την ώρα για σπορ. Τι άλλε θα πάρουν. Ναι, τις, δεν παίρνουν οι αξίδες. Τι να πάρει ρε, εδώ έκανε άλλο διπλό. Πάω παίρνει παιχτάρα. Ολυμπιακός παίζει μπατσάρα. Σάρ, σ' αρέσει αυτός εσύ τι, σάρ, κοίτα να δεις τον Άρης ο μαύρος, ο Γουίλι από το Τσιμπουτί. Εμένα οι ρολίστες, ναι, σ' αρέσουνε. Μ' αρέσουνε. Ναι. Ο ρολίστας. Ναι, ναι, ναι. Και πάμε και σημαίνει το σπορ. Και σήμερα στο ποδόσφαιρο, ναι. Τα σωματικά προσόντα είναι 50%. Δηλαδή άμα δεις έχει πάει το ποδόσφαιρο, ψηλό, ναι. Ψηλό, δυνατό, ανθεκτικό, αλκτικό αυτό κτλ. Τρέχει, κάνει, καλύπτει κτλ. Το φτιάχνεις. Σ' άρεσε. Ναι. Εσιτίο εκλεκτός λοιπόν. Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Γάνδη για τον 25χρονο Νιγηριανό. Η Μέτοχο δίνει και λεπτομέρειες. 4 εκατομμύρια ευρώ θα στοιχήσει η αγορά του από την Γάνδη. Το Μέτοχο χθες σας τον αποκάλυψε εδώ για με τον Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκό δεν γράφει το πρώτο σελίδο τίποτα. Όχι, δεν γράφει για τίποτα. Γράφει για τον ΠΑΟΚ, γράφει για τον Άρη. Τρίτη τώρα σελίδα δεν λέει τίποτα. Τρίτη θα πει. Θα πει. Λοιπόν, αποκάλυψε ο Κοεντράου, ζήτησε άλλες δύο μέρες διουρία. Ναι, είναι ναι. Όλα ανοιχτά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το μεθάνιο ψιλομύρισε χθες λίγο. Δεν μύρισε μαζί με τον Άγιαξ στην κλήρωση. Τον θέλω και αυτόν. Τον θες τον Αλυταρά. Μαζί με τον Μαύρο. Oh, oh, oh. Κλείνω τρύπες γερές. Γερές τρύπες, ναι. Πάω για Ευρώπη, ναι. Έστω και στο Europa League. Θα τον περίμενες και άλλες δύο μέρες τον Κοεντράου δηλαδή. Τέσσερις. Δεν και εγώ μας άλλους. Και έχουμε Γιαννούλη. Έχουμε τον Γιαννούλη. Ο Ζαρζαβατσίδης τον περιμένει ακόμα να κάνουν βάρη. Τον περιμένει. Ναι. Ο Φερέρα έκανε δηλώσει πρόκληση για μας στην ιστορία να γράψουμε τον Άγιαξ. Άμα καταφέρει και περάσει ο Πάκου τον Άγιαξ, όλη η Ευρώπη με τον Πάκου θα ασχολείται μετά. Αποκλείει την ομάδα, και λέμε. Να χαζέψετε και χάσετε το πρωτάθλημα, εγώ λέω. Ναι. Θα περάσετε κανένα Άγιαξ και να χάσετε το πρωτάθλημα. Και χάσετε το πρωτάθλημα, θέλει ακόμα μήνες, Κωνσταντίνε. Λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Λέω, μη σας είναι πάρει. Παροξισμός. Ο νεοπλουτισμός, να πούμε, και τα χάσετε τα άλλα. Εντάξει, παροξισμός για τον Άρη για τελείωτες ουρές. Χτύπημα για το μεγάλο τυχερό χθες που κέρδισε τα ψώνια νοσέ τους στα σούπερ μάρκετ όλα. Στο Ηρακλή δεν ασχοληθήκαμε εκεί που έχουμε την πέμπτη Σαρόπουλος δεν ήταν χθες. Όχι. Εσένα βάλανε. Εγώ ήμουνα γιατί ο Σαρό δεν προλάβαινε, δεν προλάβαινε. Πού ήταν ο Σαρό. Αλλιώς θα πήγαινε ο Σαρό. Πού είναι ο Σαρό. Ο Σαρό ήταν σε κάτι μπάτσελορ, ένας φίλος ο κολλητός πατρευόταν νομίζω και θα αρμούσε να έρθει. Του τραγουδίσει τον επικίδιο. Δεν ξέρω. Άμα παντρεύεσαι είναι λίγο ζόρικη η κατάσταση. Ήταν σε μπάτσελορ, έπρεπε να λείπει το παιδί. Πήγα εγώ, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Είναι σε ηλικία ο Σαρόπουλος που πάει ακόμα σε μπάτσελορ. Ναι, ρε φίλε. Εμείς πάμε σε κηδείες τώρα. Βαφτίσια εγώ πάω. Εγώ πάω σε βαφτίσια αυτή την περίοδο. Εμείς σε κηδείες πάμε. Εγώ πάω σε βαφτίσια, ο άλλος πάει σε μπάτσελορ. Εντάξει, τριαντάρις είναι ο Σαρό, ρε. Τριαντάρις. 31, κάπου εκείνο το παιδί. Ναι. Λοιπόν, την Πέμπτη να πούμε έχουν την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ να μάθουμε επιτέλους. Τι θα γίνει και με τον Ηρακλή, Κωνσταντίνε. Αμάρε. Τι αμάρε, Κωνσταντίνε. Άστο να πεθάνει. Τι άστο να πεθάνει, αφού μπορεί να το σώσει. Τι του κάνει τα καλώδια τώρα, δηλαδή. Δεν τον πειράζω. Σεβασμό στον υποψήφιο νεκρό. Λέει ο Παπαδόπουλος, έρχομαι λέει, να συναντήσω λέει, κόσμο και να δώσω λύσεις. Δηλαδή, τον πιστεύεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Τι άμα δεν ρωτήσω τη γυναίκα του, πού να ξέρω εγώ τον Παπαδόπουλο να τον αφήσει. Έτσι λέει, έρχομαι λέει. Πάρε τηλέφωνο. Ο Μπούζος. Ναι, ναι, ναι. Ο Μπούζος είναι διάβολος με δύο κέρατα. Πρέπει να βγάλει. Συνέντευξη. Τον έβγαλε, τον πει. Α, τη γυναίκα όχι, του. Τη γυναίκα του κύριου Παπαδόπουλου. Ναι. Κυρία τον Παπά. Τον Πάπα, κυρία. Ναι. Κυρία τον Πάπα. Πόσα λεφτά του δίνετε του Μπούλη να έρθει, ας πούμε, να. Τι, πώς πάει η επιχείρηση, τι σας προβληματίζει. Καλά πάει, αλλά δεν τα δίνω εγώ στον Ηρακλή. Λέει, ρε παιδί μου, την κυρία, πάρε την πάνω μια συνέντευξη. Σοβαρή κυρία, ακούγεται. Ναι, ναι, ναι. Σοβαρή κυρία, φέρει και ο γιος και τα. Και αυτός είναι ο σοβαρός. Σοβαρός, αλλά ναι. Εντάξει. Αλλά άλλο να είσαι σόκαμπρος τώρα και άλλο να είσαι δικό στο μαγαζί. Χορηγίες μπορεί να δίνει. Εγώ λέω εκατομμύρια το χρόνο δεν μπορεί να δίνει. Δεν ξέρω τον άνθρωπο. Να τα δίνει. Όχι, δεν μπορεί. Δεν θέλουν να τον αφήνει να τα δίνει. Μπούζο στο μεσημέρι την κυρία τον Πάπα. Και να την κάνει μια ωραία συνέντευξη και να μάθει ο κόσμο κτλ. Πάντω εγώ μια συνέντευξη που διάβασα του Ρέμου. Δεν θέλει ξανά να ακούσει για Ηρακλή. Άρα θα πάρει το αφμί, πάρτε το και κάντε ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρει. Πάρτε τον ξέρω ότι τον κοιμόταν στον καναπέ αντί στο κρεβάτι γιατί πενταγόταν λέει και έβλεπε 50.000 ευρώ το μήνα. Να χάνονται. Να χάνονται. Εντάξει, έκανε μια συναυλία κάτω εκεί, θα έπαιρνε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Άμα βάζει, προσέξει την υπογραφή και το πουλί που το βάζει. Γι' αυτό είπα εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό εδώ έδωσα συμβουλή το σακελαρίου, τον Άκη, τον ηθοποιό. Ναι, να μην μπλέξει με τον Άρη στον μπάσκετ. Να μπλέξει. Υπογραφή μη βάλει. Μην το πιάσουν κορόιδο. Και υπογράψει εκεί πέρα οι αετονίχηδες και κυνηγάν του σακελαρίου μετά. Ναι, ναι. Γιατί είναι, κοίταξε, οι καλλιτέχνες είναι χαϊβάνια σε εμπορικές αυτές. Μην το βρουν χαϊβάνια. Δεν το γνωρίζουν το χώρο, εσύ. Δεν το γνωρίζουν. Εκεί που δεν ξέρω, δεν ανακατεύομαι.
Άρμα λέει κάτι άκυρο, από ποια εκπομπή βγήκε χθες ο νικητής στο σούπερ μάρκετ, από ποια εκπομπή βγήκε από την εκπομπή τη δικιά μου την απογευματινή με τον Κιλόνι. 6-8. Το παιδί αυτό. Το παιδί αυτό. Παλικάρι αυτό. 6-8. Το καταχάρηκα, πραγματικά το καταχάρηκα. Και με συγκίνησε και ο τρόπος που έτσι μίλησε. Ήταν πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Συγκινηθήκατε δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Και δεν είναι τυχαίο ότι κέρδισε και χειροκροτούσαν όλοι οι υπόλοιποι κάτω. Παρότι ήταν επικραμμένοι. Ακόμα πιο συγκινητικό αυτό. Έτσι, έτσι. Πολύ συγκίνηση έπεσε. Πολύ, πολύ, πολύ. Μάλιστα. Ο Παναϊκός έχει ξεκάθαρο θέμα στη δημιουργία, λέει ένας φίλος του Παναϊκού. Όλο το ψωμί από χθες είναι ο Ισούα που κατάπιε τον Ντάντιτς. Εδώ ο Παναθηναϊκός, ο φρουρός μου, τον παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάει όμως ο φίλος, ναι, ότι ο καλά ο Ισούα είναι το όνειρο του κάθε Ολυμπιακού και Παοξή. Εγώ είναι το, αλήθεια. Πάρ τον Ουάρτα και δώσε τον Ισούα, ναι, και τελειώσαμε. Ωραία σκέψη. Ναι. Αλλά μην ξεχνάς ότι ο Τάντης είναι παίκτης του άξονα. Ναι. Είτε παίζει στο φόρ, ψευτοφόρ, είτε έρχεται από πίσω. Δεν παίζει στην πλευρά. Ναι. Χθες έπαιζε σε μια θέση που τον εκνεύρισε και πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει. Άκου τι λέει και ο άλλος ο φίλος. Γιατί δεν έπαιζε στην κανονική του θέση ο Τάντης εχθές. Σωστός. Αυτό. Σωστός. Αυτό μόνο. Ο άλλος ο φίλος μου εδώ, ο Καρτάκιας, λέει. Τι λέει ο Καρτάκιας. Πάρτε και άλλη μία, λέει, παράμετρος. Ναι. Ο Ισητή θα βοηθήσει πολύ και στα αμυντικά και στα στημένα από φάουλ και κόρνερ. Εκεί που είχαμε θεματάκια. Θυμάσαι, λέει, την γκολ φάγαμε πέρσι από την Μπενφίκα, λέει, με τον Βαρέλα. Θα βάλουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό και ψηλό κορμί μέσα στα καράτα. Καλά, είχε το Σάκχο, ναι, βρε φίλε. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, αυτό πηδάει στο τρίσο, στο τέτοιο ρε. Εντάξει, φίλε. Αν πηδάει παραπάνω, πάντως. Στην ταράτσα φτάνει. Πάντως οι σέντρες που γινότανε στην περιοχή του ΠΑΟΚ και στην περιοχή των αντιπάλων, ο Σάκοφ έπαιρνε κεφαλιές. Έπαιρνε. Όπως θα βοηθάει πίσω και ο Τσουμπάκμον που γυρίζει, όπως βοηθούσε και ο Πρίγιοβιτς. Έτσι, το πρώτο δοκάρι ήταν. Το Πρίγιοβιτς βοηθούσε. Λοιπόν, το ποιο θα παίξουμε μετά τον Άγιαξ, παιδιά, δεν έχει νόημα. Πραγματικά δεν έχει νόημα. Ένα-ένα τα βηματάκια. Χθες άκουγα 6 ώρα με τη γυναίκα μου εσάς. Μιλούσατε για χαφ και αυτή νόμιζε ότι τρώγεται. Μπαίνει στο σούπερ μάρκετ μετά από μισή ώρα, περνάει τηλέφωνο και μου λέει: Χαφ, θες να σε πάρω. Ξανθιά είναι η γυναίκα. Τι της λες, ρε φίλε. Τι πράγμα είσαι. Εντάξει, νόμιζα ότι τρώγεται αυτό το χαφ, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και το τελευταίο που θέλω να σχολιάσουμε είναι... έχει να κάνει, ναι, ναι, με το πρακτορείο διανομής εφημεριδών Άργος, όπου αποφάσισε ξαφνικά, ναι, την διανομή της εφημερίδας Μέτροσπορ. Μόνο της Μέτροσπορ. Μόνο να γίνεται αργά 11 η ώρα το βράδυ. Το βράδυ. 11 η ώρα το βράδυ είναι. Η εφημερίδα, ρε φίλε, πρέπει να πάει 7 η ώρα μαζί με τις τυρόπιτες. Πού ανήκει το Άργος? Κάτω ανήκει. Που σε ποιον? Συμφερόντων Μαρινάκη. Και αυτός δεν κάνει. Μας κάνει μαγκές. Εμάς εδώ το Γαβρόπουλης που λένε. Εμάς μας κάνει μαγκές. Ποιος είπε, ρε? Έτσι δεν λένε Γαβρόπουλης σε κάποιοι. Ποιος το είπε? Κάποιοι λίγοι που στο μυαλό τους φαντάζονται φαντάσματα. Έτσι δεν λένε. Πήρε να κλάψει τώρα. Όχι, δεν πήρα, αναφέρω τα δεδομένα. Δεν πήρα να κλάψω. Ναι. Λέω λοιπόν. Μονοπόλιο είναι το Άργος. Είναι μονοπόλιο, ακριβώς. Είναι μονοπόλιο, είναι η μοναδική. Σε το πρακτορείο διανομής. Ναι. Του Πανινάκη. Ναι, Μέτρος που σου λέει θα, μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να βάλουμε δύο φορτηγά εμείς. Λέω, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος. Τώρα λέω εγώ τώρα μια λύση έτσι απλή στο μυαλό μου έρχεται. Τους δίνουμε. Πώς θα τους δίνουμε, Κωνσταντίνε? Θα μαζευτούμε, θα τους πλακώσουμε. Ποιους θα δίνουμε, τους διανομείς? Τους διανομείς. Τι φταίνε αυτοί? Αυτοί δεν φταίνε. Βρε, τι μοιάζει με αυτήν. Ποιο θα δίνουμε. Λοιπόν, είναι ένα θέμα, είναι χτύπημα πισόπλατο πάντως. Έτσι και πρέπει να το αναφέρουμε. Στον καπιταλισμό δεν έχει πισόπλατα. Α, είναι όλα. Όχι. Ναι, όλα, είναι, όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Και το λέω τώρα που είμαστε από κάτω. Από κάτω είμαστε. Γιατί όταν θα είμαστε από πάνω θα το λέμε πιο εύκολα. Σωστά. Γιατί είμαστε καπιταλιστές όλοι. Μάλιστα. Και κομμουνιστές καπιταλιστές γίνανε. Ναι, ναι. Οπότε μας χτυπάει και στο αυτό ο κύριος Μαρινάκης. Χαιρετίσματα okay. Τον κύριο Μαρινάκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Εκεί στο Μικρολίμανο, στο Πασαλιμάνι. Πώς το λένε, ναι. Αιματολογική, να δει. Ναι, να δει, γιατί πολύ παντσέτα. Πολύ, πολύ μπριζόλα μέσα, ε. Κρεατίνη στο φουλ. Όχι κρεατίνη, κρεατίνη είναι του νεφρού. Α, του νεφρού. Αυτά είναι χοληστερίνες, κακές τριγλυκερίδες και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξει. Τα ξέρεις αυτά, έχεις γίνει δεύτερος γιατρός, έχεις γίνει φωστήρα. Σε λίγο θα πάντα δει σεμινάρια για αυτά, έτσι. Βέβαια. Τι παγάσας είσαι. Ο Κωσής, μια γρατσουνιά έξω πόδι. Όχι, όχι, θα πάω στο γιατρό να δω τι γίνεται. Αναλύει από πάνω κάτω, λοιπόν. Χαιρετίσματα για την κυρία Ερήμου. Βεβαίως, έτσι δεν το συζητά. Μας ακούει. Πιθανότατα. Όλοι μπορεί να μας ακούει. Λοιπόν, να σας πούμε ότι μία ώρα δεν φτάνει για να αποκτήσετε το μαύρισμα που ονειρευόσασταν για τις διακοπές, αλλά φτάνει για να κερδίσετε τα εισιτήρια της επιστροφής σας από το Flames to Go, του Free to Go και την Sea Jets, φίλες και φίλοι. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, 5 τυχεροί κερδίζουν διπλά εισιτήρια επιστροφής από το Flames to Go. Μπείτε τώρα στο My Free to Go App και διεκδικήστε τα. Μετρόπολης ακούτε. Πρωινό εδώ με ραπ, με κουλ cool και με κύριο Λελίδη στα ντεξ, με μουσικάρες. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και την κοριτσάρα μας, τη Σμαράγδα Μπασάκου, πλέον και μεσά στην παρέα με τις γραμμούλες στα 390.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5. Ραπ, κουλ, κύριος Λελίδης απέναντι στα πλήκτρα. Και μπορεί να τα παιχνίδια να σταμάτσαν. Το καλοκαίρι όμως έχουμε κληρώσει στο Regis Casino. Κυρίες και κύριοι, έχουμε το Car or Cash. Να το θυμάστε, γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Και για να καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, πηγαίνετε στο καζίνο, μπαίνετε στην είσοδο, παίρνετε λαχνούς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή υπάρχουν κληρώσεις. Αφού μαζέψετε λοιπόν τους λαχνούς, περιμένετε την κλήρωση. Μπορεί να κερδίσετε έως και 5.000 ευρώ ή ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να αλλάξετε αυτοκίνητο. Έχει θεματάκια. Για πες τι έχουμε, το πολιτικό δελτίο. Το πολιτικό δελτίο. Για δίλεπτο πολιτικό και ανοίγουμε πριν ξεκινήσεις 90-90-90 να σε ακούσουμε. Δηλαδή θα πάρει κανένας. Γιατί δεν πάρει. Γιατί είναι 23 Ιουλίου και όλοι είναι... Τι να πούνε. Αφού ο Άγιαξ δεν ήθελε, ορίστε ο Άγιαξ, θα σε δω τώρα, θα φέρει ο Άγιαξ. Να ορίστε, τον έχουμε στη λοιπόν, ζωή μας. Κάθε μέρα. Τι έχουμε στα πολιτικά. Φωνάζουν οι κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές. ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι. Εναντίον του Τσίπρα γιατί τους κρατάει το 40% του μισθού. Α, oh, να τους λέει ο Τσίπρας, πάρτε δρόμο, λέει, πάτε γίνετε σαν το λαφαζάνι να πούμε. Α, να γίνουν λαφαζάνιδες πολύ, να έχουμε αυτό πολλά λαφαζάκια. Αυτό το κάναν και στο Δήμο Καλαμαριάς, ένας τύπος. Ναι, ναι. Ποιος ήταν, πώς τους λένε αυτούς που... Δημοτικός σύμβουλος. Ναι, ναι. Πήγε, διόριζε κάτι κοριτσάκια, κάτι φουκαράδες και ναι, τους έπαιρνε το 30%. Μπορεί να φανταστείτε. Ποιος καλός άνθρωπος μπορεί να είναι. Απαπαπαπα, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Φωνάζουν και... οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μείναν έξω από τα Υπουργεία. Γιατί λέει αυτός ο Μητσοτάκης έβαλε πολλούς εξωκοινοβουλευτικούς και εμείς τρέχαμε να φέρουμε τις ψήφους ναι, και μας πούλησε και ο Μητσοτάκης. Και εκεί έχουν παράπονα. Άλλο, τι άλλο έχουμε. Ότι πάει να φάει τα εξάρχεια ο. Ποιος, ο Κούλης. Ο Κούλης και θα έχουμε με τους κομμουνιστές και τους αριστερούς. Θα έχουμε συγκρούσεις. Θα έχουμε ωραίες συγκρούσεις. Τι ωραίες είναι συγκρούσεις. Σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε ωραία θέματα. Εκεί στα εξάρχεια, θα πάει να τους φάει. Ναι. Έτσι θα προσπαθεί τουλάχιστον να φάει τα εξάρχεια, λέει. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τελείο, άλλο τώρα που γυρίζει, αυτά είναι τα θέματα πολιτικά. Διότι δεν βάζει την Κεφαλογιάννη του σε ένα υπουργείο που του ζήτησε Κεφαλογιάννη. Δεν του Κεφαλογιάννη, δεν του βάζει τέτοιο κορίτσι. Εμπλέκεται το ελληνικό, να πούμε. Το ελληνικό. Το οποίο θέλει να το φάει ο Βαρδινογιάννης. Αλλά. Και είναι αντιβαρδινογιάννικο ο Μητσοτάκης. Κοίτα να δει τι. Έχουν είναι... τέτοια θέματα εκεί. Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν. Λοιπόν, μ' αρέσουν εμένα. Εσύ αν σ' αρέσουν γι' αυτό θα μα τα λε. Το δίλεπτο το πολιτικό. Και είμαστε με ερήμου. Φόλα ερήμου. Υπέρ τη ερήμου γιατί. Δεν μπορεί αυτή ερήμου, δεν μπορεί αυτές, 75 ερήμου, αν ο άλλος τα ναι, κακάρωσε ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, 87, ναι, πώς θα γίνει δηλαδή. Ναι, μαζί σου, είμαστε, δεν το συζητάμε. Είμαστε ερημικοί είμαστε. Έρημο Σαχάρα κανονικά. Και είμαστε πρώτη φορά κόντρα στον Κούγια να πούμε. Εντάξει, να κάνουμε. Με Σαχάρα είμαστε ερημικοί εντελώς. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πριν από λίγο βγήκανε, διέρευσαν αντιδράσεις από το ναυάγιο ΠΑΟΚ Μπράνταριτς. Και ο Μπράνταρης θα έχει με την Κάλιαρη γιατί δεν τον άφησαν να αφήσει ο Μπάουκ. Είναι έξαλλος. Ναι. Είναι έξαλλος γιατί λέει, μου κόβεται, λέει, εντάξει, πάρτε τα 4-5 που σας έδινα, να σκοτώ να φύγω. Πόσα δίνει ο Πάουκ στον Μπράνταρη. Ο Πάουκ έφτασε μέχρι και τα 5 εκατομμύρια στον Μπράνταρη. Και εκεί λέει ταβάνι. Δεν είναι ο παίκτης. Όχι. Σε αυτόν πόσα έδινε ο Πάουκ. Καλύτερο συμβόλαιο από ό,τι παίρνει στην Κάλιαρη. Τώρα ακριβώς το ποσό δεν το γνωρίζουμε, αλλά καλύτερο. Και οι προοπτικές ήταν καλύτερες για τον Μπράντα. Θα θεωρούταν να παίξει ομάδα Champions League. Η Κάλιαρη είναι μια μικρομεσαία ομάδα της Ιταλίας. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Πάντως τώρα ο Χάρης με είπε έξω. Τι είπε ο Χάρης, ναι. Ο Μανολίδης. Ναι. Ο Μανολίδης. Ένα στατιστικό που τον ρώτησα. Ναι, ναι. Πόσες ασίστ και πόσα γκολ έχει αυτός ο μαύρος που μου άρεσε. Λέει καμία. Τίποτα. Ναι. Σε είπα, μπάλα δεν. Εσύ με τον ίδιο βάζει. Ναι. Μπάλα δεν. Μην περιμένει ασίστ και γκολ από αυτόν. Ναι, αλλά λέει κόβει όμως. Αυτός κόβει και χωρίς βαλέ. Κανονικά. Με παπά, με ντάμε, μου θες. Με οχτάρι, με φτάρι κόβει αυτός. Πάει τελείως. Πάει τελείως. Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχτούμε τα κορατόπουλα μας. Να τους ακούσουμε πώς αντιμετωπίζουν τις κληρώσεις μάλλον. Γιατί έχουμε αρκετές κληρώσεις. Τα σημερινά παιχνίδια Champions League, τις μεταγραφές. Έχουμε πολύ πράγμα. Κάτι κουνιέται. Κάτι, αφού ήθελε άγια, πάρτονα. Να τα λουζόμαστε τώρα για 15 μέρες. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, αδέρφια. Καλώς τον να. Γιατί ο Κάνιας πέρσι πώς το κάρφωσε με τη Βασιλεία. Αλλά και βάλει. Ο Κάνιας, φίλε, πριν έρθει στον ΠΑΟΚ, δεν είχε βάλει ποτέ γκολ. Ήταν άγκολος στα 29-30 του. Άγκολος ήταν. Και έβαλε δύο εδώ. Έβαλε τρία εδώ. Τρία έβαλε. Έβαλε ένα με τη Βασιλεία, έβαλε ένα με τον Ατρόμητο Κύπελλο και ένα στο πρωτάθλημα με τη Λάρσα. Το περιέγραψα και το θυμάμαι. Και όσο φωνάζω, Χωσέ. Απέξω από την περιοχή. Άμπρα. Εσύ είναι φίλε ραπ, για παίρνας τώρα. Είσαι χουντικός, να ξέρουμε τι γίνεται ρε. Όχι ρε φίλε, δεν είμαι τίποτα. Δεν ωφελήθηκα. Δηλαδή, σαν τον Αντρέα πέρασε. Ένα λεπτό ρε φίλε, ένα λεπτό. Λες, σαν σήμερα έπεσε η Χούντα. Ναι. Περνούσε καλά ο ελληνικός λαός ή άσχημα. Άσχημα. Ο μεγαλύτερος σύνολος δεν περνούσε καλά. Γιατί τι έπαθε. Τι έπαθε, αφού δεν είχε ελευθερία, ρε φίλε. Τι θα πει, ποιος δεν είχε ελευθερία. Τι σημαίνει η λέξη ελευθερία. Τι σημαίνει η λέξη ελευθερία. Ναι. Να ψηφίσεις ό,τι θέλεις, να μιλάς ελεύθερα.
Φίλε, πε ένα πράγμα. Ένα λεπτό, ρε, φυλακισμένη ήταν ακόμα και η σκέψη σου ήταν φυλακισμένη. Και ποιος, το πνεύμα σου. Ποιο τα λέει αυτά. Ούτε καν ελευθερία σκέψη δεν είχε. Εγώ ξέρω ότι οι Έλληνε συγγραφεί γράφανε. Ναι. Οι Έλληνε τραγουδιστέ τραγουδάγανε. Και του μπουζούργιαζαν. Όποιοι γράφαν τίποτα δεν του μπουζούργιαζαν. Γιατί δεν μου λε τώρα. Γιατί τώρα, άμα κάνω εγώ μαγιά και πάω να την πω. Δεν με μπουζουριά. Μα όχι μαγιά, είσαι σφίζει από μαγιά, σε μπουζουριάζουν. Λεκτικά μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ρε, εσύ δεν. Στάσου ρε φίλε. Στάσου ρε φίλε. Φαντάζα να κάνεις εκπομπή εσύ επιχούντας. Με αυτά που λες. Στάσου ρε φίλε. Θα ήσουν εσόκλειστο στη Γιάρο θα ήσουν. Ποιος πήγε στη Γιάρο. Εσύ θα ήσουν. Ποιος. Εσύ αν έλεγες αυτά τότε σε εκπομπές, φαντάζω να κάνεις εκπομπή ο Ραπτόπουλος. Ποιος έστελε στη Γιάρο. Αυτούς που έλεγαν. Ένα λεπτό, αριστάσιο. Ποιος έστελε στη Γιάρο. Φίλε, μην τα ανοίξει το θέμα. Παλιότερα. Ποιος έστελε στη Γιάρο. Τη Γιάρο την άνοιξε ο παπάς του Παπανδρέου. Φύγε φίλε, καλημέρα. Να σε καλά. Τη Γιάρο άνοιξε. Λοιπόν, να πούμε μπλακές. Τη Γιάρο την άνοιξε ο γέρος της Δημοκρατίας. Ναι. Και το κουκουέ το έκανε νόμιμο η Νέα Δημοκρατία. Μη λέτε βλακίες. Περνάγατε άσχημα επί χούντας. Έχουνε άσχημα. Έχουν μείνει μόνο εισιτήρες στην 5, στην 6 και στα επίσημα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουν στείλει οι φίλοι το. Με το ΣΥΡΙΖΑ γήπεδο ΠΑΟΚ, επί χούντα σας γύρισαν τον Κούδα. Πού είναι που έγινε γήπεδο. Ναι. Τι. Έγινε γήπεδο ΣΥΡΙΖΑ, πού είναι το. Χαρτιά δεν μπορεί. Με τον Άρη στο τελικό τιμωρήσατε τον Λουκανίδη. Ναι. Άιτε βρε φύγετε από εδώ πέρα. Καθεστωτική τώρα σας. Για τον Ερντογάν που με στέλνετε κάποιοι ότι μπορεί να έπαθε έμφραγμα, παιδιά να δούμε μήπως είναι fake news, έτσι να το τσεκάρουμε. Δεν το έμφραγμα, δεν ψόφισε. Έφραγμα λέει ότι έπαθε. Α, και έφραγμα πάμε να πάθουμε κι εμείς. Πεθάναμε. Εντάξει, ναι. Άστε να με πάμε καλημέρα, ναι. Παιδιά, μην ανοίξετε ξανά το θέμα αυτό, θα σας κόψω. Να ξέρετε, ανοίξτε το. Δεν θέλω. Το μεσημέρι πέσα με τον Κωστή. Βρε, ανοίξτε ό,τι θέλετε. Το μεσημέρι με τον Γρηγόρη πέσω. Σας γύρισε. Σας γύρισε ο Πατακός τον Κούδα από τον Ολυμπιακό. Καλημέρα, εκεί. Πήρατε τα πρωταθλήματα με τον Κούδα. Σιγά, ρε φίλε. 44 άλλοι έχουν και 35, αλλά εμείς τώρα πήγαμε στο τρίτο και μας πουλάς τρέλα. Ολόκληρη Κούδα σας γύρισε. Πήραμε λέει τα πρωταθλήματα. Σας γύρισε τον Κούδα ολόκληρη. Αντί να πάρω 10 πρωταθλήματα, πήρα ένα μα στη λε κιόλα. Με τον Παντελάκι το χουντικό να πούμε. Καλημέρα. Ναι. Τακίμη! Έλα! Άντε ρε Τακίμη! Έρχεται σήμερα! Τι έρχεται, δύο! Έρχεται το αλάνι! Μεθάνει ο Μύρης όλη η πόλη χθες μετά την ζωή! Έρχεται ο Μαύρος, έρχεται! Έλα! Το Σατίνε, συγγνώμη, Τακίμη, να πω κάτι! Ναι, βέβαια! Και θα μ' απαντήσει ο κόσμος! Λοιπόν, σε ποιο κράτος υπάρχει βασιλιάς! Άντε και πάλι! Σε περνάει καλά! Έλα, να πω κάτι! Είχαμε το βασιλιά και τον διώξαμε! Άντε και αυτό το τεμπελόσκυλο το βασιλιά τώρα. Δύο μέτρα. Ρώτα για τη μάνα του, ποια κόμενα θα έχει τώρα κι αυτό. Άσε με καημένα και εσύ με το βασιλιά τώρα. Το βασιλιά. Τακίμη, πε για τι μεταγραφέ. Έλα, πε για τι μεταγραφέ. Ναι. Έχουν μείνει. Άστο, Τακίμη, πε για τι βόμβε. Πότε θα σκάσουν οι βόμβε. Και την βόμβα σήμερα. Σήμερα. Πάει τελείω. Άιτε, απόψη. Κραγεί αυτή η βόμβα. Δεν σκάσουν. Αυτή η βόμβα έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, γύρισε. Δεν έχει 20 μέρε. Σήμερα είσαι γλυκύτατος! Ναι, στάζει μέλι! Άμα το πιάσεις από κάτω κολλάει! Φύγε, φύγε! Θα κατέβω! Άντε, πάρε το παϊτόνι και έλα, άντε! Λοιπόν, μόνο 5, 6, 1, 2, 3 έχουν μείνει εισιτήρια από ό,τι μας ενημερώνουν. Δεν υπάρχει διάψευση από Άγκυρα. Η τελευταία ενημέρωση. Τώρα θα το δούμε στην διάρκεια της ημέρας. Έχετε πλακώσει τους συνταξιούχους, τις κλωτσιές, τα φιλελεύθερα κόμματα και τα αριστερά εδώ πέρα και επί Νέας Δημοκρατίας και επί Πασόκ έχετε σακατέψει τον κόσμο στο ξύλο. Σας πείραξε η Χούντα εκεί που έδινε 3-4. Μόνο 3-4. Και όλοι δέρνουνε. Α, όλοι δέρνουνε. Εντάξει. Άμα επί, δέρνουν, επί, όλοι... επί ΣΥΡΙΖΑ δεν φάγατε ξύλο. Ποιοι. Ποιοι, οι διαδηλωτές δεν φάγατε ξύλο. Άλλο διαδηλώνει καλά τόσα καλά καθούμενα. Χημικά δεν φάγατε. Τι σκέφτηκε κάτι. Τι χημικά. Τι μπορεί να έγραψε κάτι. Τι σκέφτηκε. Ποιο σκέφτηκε. Ο Παναγούλη σκέφτηκε. Τι δουλειά έκανε ο Παναγούλη. Καλημέρα φίλε. Το τεμπελόσκυλο Παναγούλη. Έλα φίλε. Άντε μπράβο. Έλα φίλε. Μάθατε στην Ελλάδα τι έχετε διαλύσει στην Ελλάδα. Έλα φίλε. Με τι φιλοσοφίε σα να πούμε όλοι. Η σχέση με τον Άδαξ είναι λίγο δύσκολη. Ναι, μπράβο φίλε. Επειδή ο Μίλος δεν βλέπω να μπαίνει, Κούλ, θα σε στείλω κανένα σεντόνι από εδώ να το κουνήσεις, καλά. Τι μπαγάσας είσαι. Τι ομάδα είναι εκεί. Στείλε με, αλλά να σου πω κάτι. Πασαραϊκός. Και πουλάς τρέλα εμένα τον Παοξή, εσύ ο Πασαραϊκός. Παναθηναϊκή είναι η Σερέη. Είσαι μήπως Παναθηναϊκός. Δεξιοί όλοι με τον Καραμαλή επάνω. Μήπως. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό φέτος, πάμε για Ευρωπαϊκή. Α, Ολυμπιακός είναι. Α, Ολυμπιακός είναι. Εντάξει, Ολυμπιακός. Σήμερα πάντως παίξε άσο την πλυζένα κονομή. Τώρα με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο πάρε καμιά Βαλεριάνα εκεί, κάνε ένα χάπι. Να πέσουν οι παλμοί σου γιατί δεν σε βλέπω καλά με το κούτρι εκεί πέρα. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός μπορεί να με κάνει καζούρα για το Σεντόνι, αλλά κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να με κάνουν καζούρα. Έτσι. Κάποιοι άλλοι. Δεν μπορούν κάποιοι άλλοι να με κάνουν καζούρα. Δεν μπορούν, όχι, ναι. όχι. Και ο εξής ακόμα που μπήκε, άμα είναι να μπω και να γίνω ο θίασος του Champions League, δεν θέλω να μπω.
Δεν θέλω να πω. Καλύτερα τότε μην πει. Δεν είναι. Ναι. Άμα ένα με κλωτσά να με βαρά, με χτυπάνε όλοι και με φτύνουν κιόλα, δεν μπαίνω, ρε φίλε. Έτσι. Καλημέρα. Σωστό ο Νίκο. Βέβαια. Σωστό ο Νίκο. Να, ο Αμπόλα τώρα. Έλα, Αμπόλα. Καλημέρα, τα μορφόπεδα. Φτάνει. Τι μπαγάσαι. Έλα, Αμπόλα. Να πω κάτι για τη Χούντα. Μόνο του αγρότε ωφέλει η Χούντα. Κανένα. Που του χάρισε τα δάνεια όλα. Σας έχει βάλει. Του βλάχαρου του χάρισε τα αυτά, ναι. Σας έχει βάλει τρυπάκι. Και ο Αντρέα σα τα χάρισε. Αυτό εσύ. Και ο Αντρέα ο μεγάλο σα τα χάρισε. Δεν ξέρει από αυτά, ρε γραπτό. Άσερε που δεν ξέρω από αυτά. Παλιόβλαχη εκεί πέρα. Σας έδινε τις επιχορηγήσεις και πάμε τα τώρα στα νέα τσαμπούλα. Τα τρώγατε στα καζίνο, πηγαίνετε με τις πατόφλες στα καζίνο. Το καζίνο και σε από πάμε. Να είμαι εγώ φύλακα στο καζίνο, σε εδώ καράβλα και με τον πατόφλα. Κεράσει ποτάκι. Κεράσει ποτάκι, βλάχο. Έλα να σε το κορμί. Το κορμί. 40 βαθμοί λιώνει το κορμί. Βέβαια. Λέγε ρε τώρα τι λέει η Αμπόλα, λε. Σας έχει βάλει, σας μουρλάνει τώρα εδώ πέρα ο άλλος πρωί-πρωί. Σας φέρνει. Τι να κάνουμε, μας έχει φάρει τόσο κοντράουτ. Γι' αυτό δεν θέλω να σχολούμαι για μου. Πάει και κοντράω. Δεν θα το πάρουμε για μου και αυτό. Το δώσαμε δύο μέρες ακόμα. Τι να γίνει, ρε Νίκο, τι να γίνει. Εντάξει, ας έρθει αυτός εσύ τι. Εγώ φέτος είμαι σε όρεξη για τον Άγιο, θα τον περάσουμε, ξέρεις. Καλά, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Τρεις, δεν ξέρω. Έτσι έλεγα και αεξίδες. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Ξανά, ο Μάνταλος κάνει πρόβα για του χρόνου τώρα πάλι. Μάνταλος, τι είναι αυτός. Τι είναι, ο κουβαλητής σου κυπέλου, τι είναι αυτός. Γελάς, μπαγάζα. Πάλι πρόβα κάνει. Φύγε, τα λέμε, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε καλημέρα στον επόμενο. Δες εδώ τους φούντους όλους, κοίτα να δεις ο μπαγάζας. Τους έχεις φουντώσει, δεν σταματάνε. Επεσηχούντα και φέρατε τον Κούλη και τον Τζίμπρα. Καλημέρα! Και πήγατε μετανάστες 1,5 εκατομμύριο εξορία. Και πήγανε 500 στη Γιάρου και 1,5 εκατομμύριο πήγαν τώρα. 1,5 εκατομμύριο μετανάστες εξορία πήγανε. Σας πήραξαν 500 που δεν έστειλε ο Παντακός. Άντε ρε, ταγάρια να πούμε. Ο Νταμπό πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Α, ταγάρια. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες δεν φύγανε ποτέ να πούμε. Έλα, φίλε, πώ φύγανε, ρε φίλε, τώρα φύγανε πάρα πολλέ φορέ. 1,5 εκατομμύριο σε 4 χρόνια. Μα τρελάνε. Πότε φεύγαν Αυστραλίες, όλοι οι Αμερικές, πότε φεύγανε. Πριν τη δεκαετία του 60. Με φεύγαν πολύ, ξεριζώθηκαν και τότε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώσονα. Ολυμπιακός. Έλα, ρε Ολυμπιακέ, να σε ακούσουμε. Συχτό σε βλέπω σήμερα. Χάρηκε που έπεσα με τον Άγιαξ, ε. Είμαι Άγιαξ ο Πάοκ. Ναι. Α, καλά, είναι ενημερωμένος είσαι. Είμαι αλμιάνοντος μέχρι να έρθουν εδώ οι εφημερίδες. Πότε έρχονται εκεί, το βράδυ? Το βράδυ, μπράβο, είστε συνέστη. Πού είσαι? Σίβηρη. Στη Σίβηρη, Χαλκιδική, έρχονται αργά εκεί η Σίβηρη, εντάξει. Στη Σίβηρη, εντάξει. Για πες Ολυμπιακέ τώρα, πόσο βλέπεις το θέμα. Τώρα από τα κονιάκ μου και πια αυτός, τι εφημερίδα διαβάζει. Άλλαξα γνώμη, διπλό και over. Διπλό και over σήμερα με τους Τσέχους, ε. Ναι. Σκορ, δώσε για ένα σκοράκι να σε θυμόμαστε για αύριο. 1-4. Καλά, άντε, ήπιε σκονιάκ, 1-4, ρε Σίβηρη. Εσύ δεν ήπιε σκονιάκ, σκέτο με κοκακόλα, τι ήπιε τώρα. Ρε Σιβηριακέ, μα τρελάρει τώρα. 1-4. Κονιάκ με κοκακόλα πίνει, ρε. Μπορεί να τα κυρώσει, δεν ξέρω μήπως θα κυρώσει κανένα βάρο. Μπορεί να κυρώσει κανένα βάρο. Φύγε. Τι λέει, έτσι κοροϊδεύα. Κονιάκ με κοκακόλα, έτσι κοροϊδεύα τον Παρθενάκη πέρσι. Μπάτε μπορεί ο Πάοκ. Και λέω πόσα λήξει, έξω εγώ. 1-1, λέω 0-1. Και έρχεται ο Παρθενάκης με ένα δελτίο και το έχει παίξει 1-4 το μας. Λέω φύγε από εδώ, ρε σουρεμένα του λέω. Και έληξε 1-4. Ναι. Πέρσι, μπάτε, μπορεί ο Πάοκ, τον Παρθενάκη, το πιασε. Καλημέρα, ναι. Έλα, ναι. Γεια σας. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς. Λοιπόν, Ολυμπιακός πάλι. Τι έγινε, ρε παιδιά, να. Πλακώσανε οι γάβρι. Έλα, καλώ τα παιδιά. Σας θέλουμε και εσάς όμως, σας θέλουμε. Έλα. Όχι, τίποτα, ήθελα να πω για τις σκληρώσεις. Ναι, για πες. Κοίτα να δεις τώρα, εγώ δεν θέλω να είμαι ρεαλιστικός και τώρα και αν ο ΠΑΟΚ θέλει να λέγεται μεγάλη ομάδα είτε ο Ολυμπιακός θέλει να λέγεται μεγάλη ομάδα θα πρέπει να κάνει, δηλαδή να περάσει, να κάνει την υπέρβαση και να περάσει. Ναι ρε φίλε να σου πω κάτι όμως τώρα γιατί ακούγεσαι, κούλα ακούγεσαι. Λοιπόν, εγώ πήρα πρωτάθλημα, εσύ δεν πήρες πρωτάθλημα και όμως έχεις πιο εύκολη κλήρωση από μένα. Πώς γίνεται αυτό τώρα πάλι. Εντάξει τώρα αυτά είναι... τι αυτά. Εγώ παίζω με Άγιαξ, εσύ παίζεις με Πλιζέρ και Πασάκ Σεχίρ. Ναι, τώρα είναι τη UEFA στα κόλπα. Παίζουν οι δεύτεροι, παίζουν με τους δεύτερους και δηλαδή, εσύ παίζεις με τους πρώτους. Τόσα χρόνια εγώ το δεχόμουν, άντε δεν πήρα πρωτάθλημα να παίξω με δύσκολη ομάδα. Αλλά φέτος παίρνω πάλι το πρωτάθλημα, πάλι με τον Άγιαξ παίζω. Ξέρεις τι λέγανε εδώ έξω, οι παοξίδες, στο διάλειμμα. Ρε μπάς και ο Θεοδωρίδης έβαλε το χέρι του. Τι μπαγάζες είσαι. Ρε να δεις κλάματα που κάνω στο διάλειμμα εδώ. Πάντως αδερφέ. Ο Ρασπούτιν. Τι πράγμα το... είσαι ρε μπαγάζε. τι πράγμα. Αδερφέ πάντως αν περάσεις την Πλιζέν, την Πασάκ Σεχίρ την έχεις. Στο λέω γιατί τους έχω τους καλά. Δύσκολα, δύσκολα. Ρε την έχεις σου λέω φανέλα πούπουλο έχει. Να είμαστε ρεαλιστές, οι Τσέχοι έχουν καλή ομάδα. Μπασάκου και τώρα μην πετάμε τώρα στα σύννεφα και θα περάσουμε και θα κάνουμε.
Αυτά είναι για τους ρωματικούς. 50-50 είμαστε... είσαι με την Πλιζέν. Αλλά αν περάσεις, την Πασάκ την έχεις. Την τετράδα της άμυνάς σου πες μου. Η τετράδα είναι δύσκολα. Τώρα τον Αβραάμ και Κούτριδες και αυτούς, τώρα ξέρω εγώ τώρα τι θα γίνει με αυτούς. Εγώ θα παίξω πέναλτι υπέρ της αντιπάλους. Της Πλιζέν. Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Εάν ο Ολυμπιακός φέρει, δηλαδή πάρει θετικό αποτέλεσμα, πιστεύω πολύ δηλαδή ότι στο Καραϊσκάκη θα καθαρίσει. Ναι. Αν τώρα δηλαδή, αν γίνει κανένας διασυρμός, μετά... Εγώ διασυρμό δεν το βλέπω, φίλε, αλλά πρέπει να βάλεις γκολ. Άμα βάλεις γκολ, ακόμα και 2 να φας που λέει ο λόγος. Εντάξει, ναι. 2-1 είναι σκορ που ανατρέπεται. 2-1, εντάξει, ναι. 2-1 είναι σκορ πρόκριση. Ναι, μπορεί, ναι, μπορεί ναι. Να περάσει. Ναι, βάζει ένα γκολ και τελείωσε, ναι. Και τώρα ο ΠΑΟΚ, τώρα άμα θέλει να μπει στην ελίτ των μεγάλων ομάδων και να λέει μεγάλη ομάδα. Γιατί πιστεύω και ότι εντάξει τώρα μπορεί να είναι. Πάει προς εκεί, πάει προς εκεί. Αλλά ο ΠΑΟΚ πιστεύω μπορεί. Δηλαδή, αν ο Άγιαξ βασικά είναι. Δεν είναι ο Άγιαξ που ήταν πέρσι. Δεν πιστεύω ότι ο Άγιαξ θα είναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι. Δύο παίχτες του φύγανε. Τον ένα τον αντικατέστησε κιόλας. Το στόπερ. Μόνο το στόπερ τον αντικατέστησε κιόλας. Ένα χαβ μόνο του λείπει. Αυτό σου λείπει. Ίδιος είναι. Ίδιος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάλι. Εγώ ξέρεις τι λέω. Εγώ λέω μακάρι να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Μακάρι να πάνε καλά. Αμάν αυτά τα χριστιανικά. Θα έχουμε δουλειά, ρε. Θα έχουμε δουλειά το χειμώνα. Δεν σου και έτσι. Να σε καλά, Ολυμπιακέ. Εγώ θα ξαναπάρω και το χειμώνα πάλι. Αλλά σου λέω, εγώ εύχομαι να περάσουν όλοι. Για να μπορούν να μαζέψουν βαθμούς. Ναι. Έτσι όπως πάνε οι ελληνικές ομάδες τώρα, εδώ υπάρχει μεγάλο χάσμα. Δηλαδή, εκτός από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, η υπόλοιπη από πίσω είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το άνοιγμα. Να σε καλά, αδερφέ! Να σε καλά. Πού είναι η κυρία Ντόρα σήμερα. Τώρα θα δει. Πάντως το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάλι για να μπει στο Μήλος πρέπει να το κάνει με τον δύσκολο τρόπο. Ποτίτε πήρε πρωτάθλημα για να το κάνει με πιο βατό αντίπαλο. Πάλι με τον δύσκολο τρόπο. Μακάρι να το κάνει έτσι. Τι να πούμε. Έλα, Βίλε, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλώ όνα. Αθήνα. Ο λαϊκατζής μας, το παλικάρι. Εχθές το πρωί εγώ ήμουν που θα μεταφύγει κόσμος και τώρα το ίδιο πράγμα εκεί γίνει. Ρεγουρλίδες σας εκεί δύο. Ναι. Άκουτε ένα σχολικό. Όλα θα πάνε καλά. Πάντως ο Άγιαξ πήρε, όπως με λέει εδώ και ο φρουρός μου, πήρε και παίχτη στα χαφ, το Μάριν. Σωστά, έπαιζε και βασικός θέση. Σωστά, έχει δίκιο. Ένα Ρουμάνο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θέλει να σου πω, το διάβασα και εγώ κάτι, πρόλαβα και διάβασα κάτι εξές. Θέλει να σου πω μια κουβέντα. Ναι. Αυτούς δεν τους φοβάμαι. Και πρόσεξε, παραλυπτικός είναι 3 και 13, θα σπάσει κάτι 9 φέτος. Λες! Ναι, λες! Και τρελάθηκα. Την άλλη, εγώ θα με τούμπα. Βέβαια, θα μπορεί να σου δω και από κοντά. Θα αφήσει να μαζί, εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε τη μετάδοση. Το πρωί θα είναι πάνω, τρίτη πρωί θα είναι πάνω. Έλα, κεράσουμε καφεδάκι. Άντε. Ναι, θα έρθω να σα δω από κοντά. Καλή εβδομάδα, να είστε. Να σε καλά, Πασάμι. Να σε καλά. Έγινε, γεια. Ο Άγιαξ τον αντικατέστησε αυτό. Πολύ σωστή επισήμαση. Γιατί πήρε τον Ρασβάν Μαρίν, ένα χαφ, ο οποίο από τη Σαντάλη έχει κοστολογείται 14-15 εκατομμύρια. Τα κάλυψε τα κενά του επομένω ο Άγιαξ. Αυτό που έδωσε πήρε πέρα. Το Μαρίν πήρε χαφ. Όχι του Ολυμπιακού. Ένα Ρουμάνο. Ρασβάν Μαρίν. Ναι, Ρασβάν Μαρίν. Και πήρε και στόπερ τον Έτσον Αλβάρες. Άρα τα δεν κάλυψε. Έπαιξε ο Αλβάρες χθες. Ναι, γιατί τους μοίρασαν. Ναι. Να πούμε μια είδηση που έρχεται από Πορτογαλία ότι η Πόρτο είναι αυτή που παίρνει μάλλον τον Κοεντράο. Υπάρχουν επαφές, τον θέλει μάλλον η Πόρτο τον Κοεντράο. Ας πάει στην Πόρτο. Ναι, γιατί η γυναίκα του είπε ότι θέλω να μείνουμε Πορτογαλία, τα παιδιά μας πάνε εδώ σχολείο, μην αλλάζουμε πάλι. Έτσι, τώρα αν το θέλει η Πόρτο, καταλαβαίνω ότι τελείωσε το θέμα. Έτσι, δεν το συζητάμε καν. Σόγαμπρος και αυτός είναι εκεί. Σόγαμπρος, που η γυναίκα βαράει. Τι να κάνουμε, έχει Μιτσούκο δυνατή. Καλημέρα, ναι! Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς ονα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, γιατί είναι σημαντικό να περάσουν όσο περισσότερες στο δεύτερο γύρο. Συγκινήθηκε. Στον επόμενο γύρο. Φίλε, πρέπει να περάσουμε την Κύπρο, να ξέρετε. Μας περνάει και η Κύπρος η γενική βαθμολογία. Δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Εάν δεν την περάσουμε, του χρόνου χάνουμε μια θέση στην Ευρώπη. Τι με νοιάζει. Δεν θα έχουμε όπως τώρα 5, 4 θα έχουμε. Τι αυτό, άμα δεν δε σε νοιάζει, δεν θα έχουμε να σχολιάζουμε εδώ πέρα. Θα σχολιάζουμε άλλα μας. Αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα σε όλους, ώστε να δουλεύουν περισσότερο και οι ομάδες μας να γίνονται ανταγωνιστικότερες. Ναι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Το ποδόσφαιρο δεν θέλει μόνο χρήματα. Θέλει γνώση. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ακαδημίες. Πέστε μου λίγο, ας πάρουμε παράδειγμα το ΠΑΟΚ που είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην πόλη μας. Έχει ακαδημίες λοιπόν, και πολύ καλές. Ένα λεπτό. Εγώ είμαι από όλο Καλαμαριάς. Ναι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε όμως για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ που έχει 80-90 πόσες ακαδημίες έχει σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Πέστε μου μετά τον Μπέλκα ή μετά τον Θανασιάδη ποιο ταλέντο έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Σταφυλίδης βγήκε κι αυτός μετά. Κίτσιου. Ναι, ο Κίτσιου βγήκε κι αυτός. Ναι. Κάτσε, δεν γίνει να παίξουν όλοι στον ΠΑΟΚ όμως. Όχι.
Πολλοί φεύγουν και γίνονται παίξα. Δηλαδή και ο Πούγκουρας ακόμα παίζει ο Παναθηναϊκός, σου πω εγώ, ρε παιδί μου. Εντάξει. Θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση στις ακαδημίες για να μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όταν χάνεις ακόμα ένα παίκτη, να έχεις από πίσω παιδιά που έρχονται. Ναι. Έτσι. Okay. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ό,τι αφορά το θέμα με τη Χούντα. Παιδιά, θα σας πω κάτι, γιατί εγώ ήμουν μικρός, ήμουν 12 χρονών περίπου όταν έφυγε η Χούντα. Θυμάμαι κάποια πράγματα. Δεν είμαι χουντικός, το δηλώνω για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Λοιπόν, η Χούντα έκανε τα μεγάλα έργα. Λοιπόν, ό,τι μεγάλα έργα είχε, γίνανε επί εποχής, γίνανε επί Χούντας. Λοιπόν, ο κόσμος έτρωγε ψωμί. Λοιπόν, χάρισε δάνεια στους αγρότες. Είχαμε 2.000 δωρεάν τηλεφωνικές μονάδες στο σπίτι μας και μετά χρεωνόμασταν τηλέφωνα. Λοιπόν, και ήρθαν τα παιδιά με τα Ζιβάγκο, η νέα τάξη πραγμάτων, η οποία ποια δημοκρατία, αυτή είναι η δημοκρατία που έχουμε. Έγινε. Έχει, φίλε, καλημέρα, πάμε επόμενος. Καλημέρα. Εντάξει, είμαι αντίθετος, δεν θέλω να το ανοίξω τώρα και 59 το θέμα. Φάει Τσίπρα, εσύ και Μητσοτάκη. Εγώ δεν τρώω κανέναν. Φάει 1,5 εκατομμύριο. Εγώ κοιτάζω να είναι φάει καλά η οικογένειά μου, ναι. Ποια καλά είναι η οικογένειά μου. Να είναι καλά η οικογένειά μου. Πάρε τη γυναίκα σου, ναι. Βράδυ πάνε στην Αριστοτέλη. Πάω, γιατί δεν πάω. Θα την ορμήξουν οι Πακιστάνοι. Γιατί δεν πάω. Βράδυ από εδώ μαζί πέρα. Θα πάμε. Καλημέρα, ναι. Βγει από εδώ πέρα. Φάρου, έστε εγώ. Έλα, αυτό από Δύση είναι σίγουρο. Έλα, φίλα, από πού παίρνει. Έλα, εγώ. Ναι, ναι. Έλα, εσύ. Ποια είναι η μόνη αίτητη ομάδα σε όμιλο στο Champions League στην Ελλάδα? Όχι, χα, εξή είναι αυτό. Από πού παίρνει, φίλε? Για πες μας, αδερφέ, να πούμε. Όχι, το στόμα, ρε φίλε, πόσο στραβώνει έτσι. Γιατί μ' αρέσει. Το κάνει. Δεν με έκοψα εγώ τη. Ναι, δεν σε λέω. Γραφτικά, ναι. Ο ΕΒ. Ξέρεις τι είναι αυτό. Πώς. ΟΕΔ, ναι. Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων. Απενεργοποίησης βομβών. Διαβάζεις, είναι βλάκα. Δεν τον παγάσα. Λοιπόν, τα λέμε. Κάτσε ρε ΟΕΔ. Ρε ΟΕΔ, κάτσε ρε φίλε τώρα. Δηλαδή κάτσε, δεν είπαμε χθες ότι η ΑΕΚ έχει δυναμώσει και πλέον μπαίνει για αυτή η συμμάχη του τίτλου. Δεν τα λέμε όλα. Όλα τα λέμε. Τώρα, δεν για Champions League είπες. Champions League. Δηλαδή κάτσε να σου κάτσε. Επειδή είσαι αρσενικός και κυμπάρης. Αρσενικός κυμπάρης. Σου άρεσε δηλαδή πέρσι αυτή η πορεία που έκανε η Άξο Μίλους. Ένα, δεν ξενέρωσες. Αυτό είπα και εγώ. Δεν το λες καλά. Επειδή νιώθεις. Νιώθεις, ναι. Δηλαδή και εγώ θα ξενέρωνα. Άμα να μπει ο Πάο και να τρώει σφαλιάρες, δεν θα γούζω. Καλύτερα μην πω. Αλήθεια σου λέω. Ότι τον έκανε fair play Chelsea και η Μπενφίκα δεν το λέει. Τι μπαγάσες. Και έφαγε 4 κόλλα την Μπάντεμπορ, πώς τη λένε. Ο Εδ να παίρνεις, γιατί μου αρέσει πολύ το στραβοστόμικο, έτσι το έχεις από μάνα. Έλα, από Νορβηγία έπαιρνα το ραπ παλιά. Πού είσαι Νορβηγία? Έξω από το Όσλο. Α, έξω από το Όσλο, ωραία. Άντε, καλημέρα. Τα λέμε, αδερφούλη, καλημέρα. Καλή επιτυχία στον Πάο, κρέα. Σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία. Εγώ με όλες τις ομάδες. Δεν δίνω καλή επιτυχία σε κανένα. Σε κανένα, ναι. Ήταν παίξου καλά, κερδίσω. Γιατί, ρε φίλε, δεν θες να έχουμε εδώ να σχολιάζουμε Παναθηναϊκό, Πάο, Ολυμπιακό, Άρη, ΑΕΚ. Περιμένω εγώ να παίξω Πάο στην Ευρώπη και ο ΙΑΕ. Πώ, δεν περιμένω. Για να σχολιάσω. Λοιπόν, δεν παίρνουμε άλλε γραμμέ, παιδιά, κατεβάζουμε στόρια, ράπε, κουλ, φινάλ, τεπαρτίδο και για σίνεμα. Δεν κοστίζουν οι καλέ επιτυχίε. Δεν κοστίζουν. Πάρ το καφέ που αυτό τον καφέ θα μου πει γιατί τον κουβαλά σαν το σάντουιτ. Παίρνει ένα καφέ γεμάτο και τον επιστρέφει γεμάτο. Ρε μπαγάσα, με τρελάνει. Το σάντου θα τρώει γάτα. Το σάντου ευτυχώς. Ευτυχώς πλέον γιατί το έπαιρνε και το πετούσε. Δεν είναι ωραίο να ταΐζεις δύο ζωάκια κάθε. Υπέροχο. Είναι πολύ ανθρώπινο, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, κατεβάζουμε στόρια. Ολοκληρώσαμε για σήμερα με το κουμπαράκι μου. Α, κουμπαράκι, κουμπαράκι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Εσείς μένετε εδώ στο Μετρόπολης. Έρχεται από το Μανάους, από το εξωτικό Μανάους, εκεί στα βάθη του Αμαζονίου. Ο Γιάννης Πάγκος, ο έλουρος εδώ του Μετρόπολης, μέχρι και τις 12. Θα έχει και ρωσική αρκούδα που θα είναι κλαμμένη έτσι και θα θυμίζει γατάκι Περσίας. Έτσι, τον Γιώργο Ζαΐρη, γιατί ο νικητής βγήκε από την εκπομπή μας απόγευμα και έχει να πληρώσει κάτι στοιχήματα. Στις 12, μην ξεχνάτε, ενημέρωση Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Μαζί θα τα πούμε το απογευματάκι, λίγο μετά τις 6. Με κουσκούς, με μεταγραφές και με ΠΑΟΚ Άντερλεχτ βεβαίως. Καλό κόσμο, μένετε εδώ Μετρόπολης.